Δηλαδή είσαι αγέννητος. Πηγαίναμε στη θάλασσα και αφού βουτάγαμε εκεί και αυτό και πήγαμε και τρώγαμε και από τον πατέρα μου το πιατάκι εκεί, κάνα και φτεδάκι που έπαιρνε κάνα ουζάκι, ας πούμε, και του τσιμπάγαμε στις γανιτές παρέτητες. Πηγαίναμε μετά πιτσιρίκια στο jukebox και καθόμασταν εμείς οι μεγάλοι. Και το βάζανε και ακούγαμε το Ακάζα τη Ρένε, στο σπίτι της Ρένας. Λοιπόν. Τώρα τα ακούει όλη η Ευρώπη όμως. Σόπα μόσο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι εξέλιξη πολύ σημαντική για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τότε στην Ιταλία επικρατούν δυνάμεις οι οποίες δεν είναι μόνο ακροδεξιές κατά την έννοια την οποία περιγράφει το παρελθόν τους. Είναι δυνάμεις λαϊκίστικες. Έτσι. Και έχουμε δει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει η Ουγγαρία, υπάρχει η Πολωνία, υπάρχει η Σουηδία. Ψυγραιμία, παιδιά, ψυγραιμία. Ψηφίσαν οι Ιταλοί. Ναι, ψήφισαν. Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι ψηφίσαν τώρα την Μελόνη. Την Πεπόνη. Μελόνη. Σημαίνει Πεπόνη. Ναι, ρε, άμα πας στη Ρώμη να κάτσεις στη Βία, ας πούμε. Κοιτάδω. Ναι, στη Βία Βένετο ή εκεί Βία Κοντότη, πώς τις λένε αυτό και τα λοιπά, τι θα παραγγείλεις. Προσούτο εμελόνε. Προσούτο εμελόνε. Ναι. Προσούτο με πεπόνι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Μπράβο. Εδώ λέει, ορίστε, κοίταξε. Ναι, κάνει πλάκα τώρα. Κάνει για πλάκα. Σου λέει, μου λείπουν τα αυτά και βάζω δύο πεπόνια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ψυχραιμία, πρώτον. Το γεγονός ότι ψηφίσανε αυτό οι Ιταλοί σημαίνει ότι θα πρέπει να τους επιτεθούν ως φασίστες τώρα. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα. Όχι να τους επιτεθούν. Λέω, ο Πούτιν, ας πούμε, δεν επιτέθηκε στην Ουκρανία διότι υποτίθεται. Θεωρούσε ότι είναι φασίστες. Ωραία, λοιπόν, άρα δικαιούνται τώρα. Λέω τώρα για τους φιλοπουτινικούς, ας πούμε. Να επιτεθούν στην Ιταλία τώρα οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να την καταλάβουν. Όχι, προφανώς. Γιατί, ανεοναζιστές δεν είναι. Όχι, προφανώς. Όχι. Όχι προφανώς. Ναι, μα πρόσεξε εδώ. Είναι θέμα συσχετισμών πλέον στην Ευρώπη, έτσι όπως δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό. Έχεις δυνάμεις οι οποίες είναι ο Μπερλουσκόνη και ο Σαλβίνη, οι οποίοι έχουν εκφράσει φιλορωσικές θέσεις, δηλαδή στο επίπεδο του Πούτιν. Τους αρέσει ο Πούτιν. Έχουμε τέτοιες καταγραφές. Η συγκεκριμένη κυρία, πρώτον, προέρχεται από το νεοφασιστικό κόμμα, από εκεί προέρχεται. Και είναι και ευρωπαϊστρία, αν το πω σωστά. Λίγο τα έχει. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένα. Όχι, τώρα τελευταία. Όσο ανέβαιναν τα ποσοστά της, τόσο μαλάκωνε. Έχεις δίκιο. Το στρογγύλευε το. Κοίταξε, οι Ιταλοί από το 1994 ψηφίζουν αντισυστημικά. Σωστά, σωστά. Κάθε 4 χρόνια, κάθε 3 χρόνια βγάζουν έναν ξεκούδουν από το πουθενά. Ναι. Από το 1994 πρωτοεμφανίστηκε ο Μπερλουσκόνη ως μεγάλο αναλάρχη και ξαφνικά λέγω έγινε ο πρωθυπουργό και τον κάνανε. Κάθε 4-5 χρόνια ψηφίζει. Δεν είχα ψηφίσει Πέπε Γκρίλο. Πέπε Γκρίλο. Δεν είχα ψηφίσει το Ματέο Ρέτζι, τον ήξερε κανείς. Όχι. Λοιπόν, έτσι θα πάει και τούτο. Ξέρεις πόσο πήρε ο Ρέτζι τώρα, 6%. Αυτό σου λέω. Λοιπόν. Τώρα. Ο Ρέτζι, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός. Το Σαλβίνι δεν τον είχαν την προηγούμενη φορά, Βεβαίως. Δεν τον είχαν βάσει στον ουρανό. Βεβαίως. Από το πουθενά ο Σαλβίνι. Μπράβο, λοιπόν. Όλοι λοιπόν από το πουθενά. 30 χρόνια αντισυστημικά ψηφίζει η Ιταλία. Έτσι ψηφίζει η Ιταλία. Και μετά από 4 χρόνια, 3 χρόνια του στέλνει στο διάλογο και φέρνει καινούριου. Μα πρόσεξε, λέει, σε 77 χρόνια είχαν σε 70 κυβερνήσεις. Εντάξει, αυτή είναι επειδή. Είναι αυτό έτσι. Το σύστημά του. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βέβαια οι Ιταλοί έχουν δύο πράγματα. Έχουν δημόσια διοίκηση. Για να δούμε. Και έχουν και κάτι άλλο οι Ιταλοί. Έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις αγορές. Εντάξει. Τι πάρτι θα γίνει στις αγορές. Εντάξει. Πάμε στην. Για να μας πει κανένα νέο. Δήμητρα Μαγιαμού, να δούμε αποτελέσματα. Ναι. Έλα, Δήμητρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Βάσει λοιπόν των τελευταίων αποτελεσμάτων, τα αδέλφια της Ιταλίας, του νεοφασιστικού κόμματος, του οποίου ηγείται η 45χρονη πολιτικός και δημοσιογράφος Τζόρτζια Μελόνη, συγκεντρώνουν το 26%. Πανηγυρίζουν για την νίκη τους, φυσικά. Πανευτυχής η ίδια έκανε τις δηλώσεις της, είπε ότι στην ουσία θα κυβερνήσουμε για όλους τους Ιταλούς. Αφού και το θα αυτό Παπαδρέου κάποτε που λέει είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Είχε πει το 81, δεν υπήρξε ένας πρωθυπουργός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να μην το έχει ξαναπεί. Έτσι είναι. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις διδαχίες κινείται. Ω καημένε τώρα. Όλων των Ιταλών, όλων των Ελλήνων, όλων των. Ναι.
Πάμε. Ακολουθεί το Δημοκρατικό Κόμμα του Ενρίκε Λέτα που βρίσκεται στο 18,1%. Τεράστια ήττα, έτσι. Στην τρίτη, τεράστια στην τρίτη ήττα, φυσικά, τεράστια ήττα. Και μίλησαν για μια θλιβερή βραδιά οι Δημοκρατικοί. Ακολουθεί το κίνημα των 5 αστέρων με 17% και οι δύο μικρότεροι σύμμαχοι των αδελφών είναι η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη που περιορίστηκε στο 8,4% και το Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στο 7,9%. Δήμητρα, αυτά είναι τα exit poll τώρα... ή είναι τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν? Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται από ώρα σε ώρα. Αναμένονται από ώρα σε ώρα, θέλω να σας πω, γιατί διαμορφώνεται ακόμη το αποτέλεσμα, καθώς δεν έχει καταμετρηθεί το σύνολο των ψήφων. Έχουν γίνει φυσικά οι δηλώσεις. Είναι ακριβώς, είναι θρίαμβος πλέον και σαρωτική η νίκη της Τζόρτζια Μελόνι. Η κεντροδεξιά είναι από το 41-45%, αν θυμάμαι καλά. 41-45% η κεντροδεξιά. Συνολικά η συμμαχία, ο συνασπισμός κυμαίνεται στο 41-45%. Εντάξει, έχουν χρηστικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, συμμαχικά έχουν και στην εξουσία και στη Βουλή όλα τα παίρνουν. Για να δεις πώς διαπλέκεται όλο το σκηνικό τώρα. Είδαμε από τη μια πλευρά την κυρία Φοντελάιεν, την Ούρσουλα Φοντελάιεν, να κάνει παρέμβαση και να λέει ότι σεβόμαστε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά αν κάποιος είναι αντίθετα στις κοινές αξίες μας και στις αρχές μας, θα τα δούμε. Θυμόμαστε όλοι τι έκανε στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, μπλόκαρε το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ιταλία θα πάρει 200 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτομάτως υπήρξαν 191, πόσο είναι. Και αυτομάτως υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από τον Όρμπαν, παραδείγματος χάρη, όσο και από τον Λαυρόφ, ο οποίος βγαίνει και λέει αναμειγνύεσαι σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Ιταλία δεν είναι μια μελιτέα δύναμη στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι εύκολο και διαχειρίσιμο γενικά. Παναγιώτη, ένα πράγμα θα σου πω. Να μου το πεις. Η Ευρώπη αντέχει. Ευρώπη αντέχει. Αντέχει, δεν λέω. Έτσι. Μέχρι να αντέξει όμως η Ευρώπη, δεινοπαθούν οι λαοί της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η δημοκρατία αντέχει. Και η Ευρώπη αντέχει. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι κανείς τελείως ευχαριστημένος από τη δημοκρατία, ποτέ δεν είναι τελείως ευχαριστημένος από την Ευρώπη, ποτέ δεν είναι τελείως ευχαριστημένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις εσύ κανέναν άνθρωπο ανά την Ιφίλιο να είναι ευχαριστημένος εντελώς από το σύστημά του? Όχι. Λοιπόν, και οι ακροδεξιοί θα έρθουν, και οι ακροαριστεροί θα έρθουν, και οι αντισυστημικοί θα έρθουν. Η Ευρώπη έχει φτιάξει θεσμούς και αντέχει. Αυτό σου λέω εγώ. Δεν θα κάνουν τίποτε. Μακάρι, δηλαδή, τι να κάνει τώρα, να βγάλουν την Ιταλία από την Ευρώπη, να διαλύσουν το κοινό νόμισμα, αυτά τα βαριά πράγματα. Τα έχουμε ακούσει. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, τα έχουμε ακούσει. Δεν θα κάνουν τίποτα. Στο λέω εγώ. Σε τέσσερα χρόνια η Μελόνι, η Πεπόνα αυτή, δηλαδή, θα τη δει, θα παίρνει ένα 7-8% και θα είναι κανένα ξεκούντρο καινούριο και θα λέμε τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Χαβαλέδε στην Ιταλία, μωρέ. Εντάξει, η αλήθεια λοιπόν, είναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι έχουν βγάλει μεγάλο επιχειρηματία. Έναν τύπο ο οποίος ήταν στο θέατρο, έπαιζε, δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, ένα κωμικό. Ένα τραπεζίτη. Δεν είναι κακό να είσαι κωμικός, βέβαια. Λοιπόν, έτσι, αλλά δεν είναι κακό να είσαι κωμικός, είναι κακό να είσαι κωμικός πολιτικός. Έτσι, άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πράγματι λειτουργούν έτσι οι Ιταλοί. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά αντιλαμβανόμαστε ότι τον τελευταίο καιρό, συγγνώμη, επειδή ακριβώς τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ευρώπη. Ενεργειακά, οικονομικά και τον αγκετάλλο, το να έρχονται λαϊκίστικες κυβερνήσεις δημιουργεί προβληματισμούς. Εντάξει. Αυτό είναι το, ομολογουμένως. Αυτό είναι το θέμα. Και να μην προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε αμπλόκ στην Ελλάδα. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι τα ρεύματα φτάνουν, επηρεάζουν, αλλά μην παίρνουμε ένα πράγμα που γίνεται εδώ και το μεταφέρουμε μπουμ εκεί. Όχι, διότι όχι. Και ο Τραμπ όταν βγήκε στην Αμερική δεν είπαμε όλοι. Διαλύθηκε το σύστημα. Αν μου επιτρέπετε πάντως, Δημήτρη και Παναγιώτη, πράγματι οι Ιταλοί ψήφισαν με γνώμονα την οργή τους και τον φόβο του τι θα τους ξημερώσει, καθώς είναι αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με την ενεργειακή κρίση. Μάλιστα. Και όχι τόσο με βάση τις κληροπυρηνικές θέσεις της Τζόρτζια Μελόνι. Βέβαια,
Η συναισθηματική ψήφος είναι ίδιον και των Ελλήνων, όπως ξέρουμε. Έτσι, το έχουμε δει. Και εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάνε και στις ψήφο τους. Τελικά μπορεί να είναι ψήφο οργής και διαμαρτυρίας. Φυσικά. Αυτό εσύ τώρα τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι η Μελώνη θα κάνει φτηνότερο το ρεύμα στην Ιταλία? Μόλις σε κάνω. Μα ναι, αλλά ξέρεις και το πρόβλημα, Δημήτρη. Αυτοί που τους ψήφισαν, αυτοί ψήφισαν, μπορεί να το πιστεύουν. Το πιστεύουν. Έχει υποσχεθεί να μειώσει τη φορολογία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Θα απογοητευτούν και θα πάνε παρακάτω. Λοιπόν, Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε σήμερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημητρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εδώ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άντε να δούμε. Να απαντήσει στα ερωτήματα που παντού θέσουμε για σειρά ζητημάτων, για τις υποκλοπές. Πρωταγωνιστής είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και θύμα της όλης της ιστορίας. Για τη Μελώνη. Για τη Μελώνη. Να δούμε τι γίνεται με την ενέργεια. Να δούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για σειρά ζητημάτων. Τα οποία εδώ ακούμε τον τελευταίο καιρό, το ΠΑΣΟΚ λέει κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση. Να ρωτήσουμε τον πρόεδρο του. Τι κάνει? Μονοθεματική αντιπολίτευση. Καλά, εντάξει. Θα ρωτήσουμε τον πρόεδρο του εδώ. Θα μας θέσει τα ζητήματα να απαντήσουμε. Πάμε στα λειτουργικά λίγο να τα δούμε εντάχει πριν πάμε να δούμε τον καιρό. Τι να δούμε, δηλαδή. Εδώ βγαίνει ο Καλίν τη μία μέρα και λέει ο εκπρόσωπος τουρκικής προεδρίας και λέει: παιδιά, εμείς σε διάλογο. Το Μητσοτάκης γιοκ το έκανε στα δύο. Δηλαδή το μέσιασε που λένε στο χωριό μου. Το μέσιασε λίγο το Μητσοτάκης γιοκ. Μετά βγαίνει ο Ακάρ το βράδυ και λέει: εσείς λέει στρατικοποιείτε τα νησιά. Δείχνουν και φωτογραφίες από τα ντρόουν, από ντρόουν, τα οποία ντρόουν, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Φωτογραφίζουν βέβαια, έτσι. Κάνουν τη δουλίτσα. Φωτογραφίζουν και δείχνουν στη Λέσβο και στην Σάμο. Υποτίθεται ότι εμφανίζουν εκεί αμερικανικά οπλικά συστήματα και τεθωρακισμένα κτλ. Βλέπετε τις φωτογραφίες που έδωσε το πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού. Και σε αυτό το οικοδόμημα έρθει το ΑΚΑΡ και λέει: παιδιά, εμείς έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα αφού στρατικοποιείτε τα νησιά σας. Ναι, ναι, γιατί. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό? Θα βγουν οι ταξιαρχίες μας από τη Σύμη και θα καταλάβουν όλη τη Μικρά Ασία μέχρι την Κόκκινη Μηλιά. Το ζήτημα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι σήμερα βγαίνει το Roots Race, αρχίζει, βγαίνει προς τα έξω. Όχι, και τους βάρεθηκα. Ναι, θα δούμε τη διαδρομή του. Θα έρθει και ο Γιώργος Γαρατζιώτη να μας δει στο στίγμα και τη διαδρομή που θα κινηθεί. Και επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα που ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Open, βέβαια, είναι τα βίντεο τα οποία δείχνουν πώς η στρατοχωροφυλακή, η τουρκική, σπρώχνει τους μετανάστες στα σύνορα. Εκεί είναι όλο το σύστημα. Εκεί θα παιχτεί όλο το σκηνικό, όπως ο Στάλιν. Εκεί θα παιχτεί, διότι θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Και θα έχουμε γίνει καμία ανάπλεξη και δεν ξέρω τι. Άμα σπρώχνεις 10.000 νοματέους. Έτσι. Μπορεί να σκοτωθεί κανένα, τραυματιστεί κανένα και σου λέει ένα iPhone. Βλέπουμε εδώ που του πρόχνουν μέσα στο ποταμό Εύρο και ακούμε και τι φωνέ των ανθρώπων. Ένα φώναζε: πεθαίνω, πεθαίνω, βοήθεια. Λοιπόν, και είναι από πίσω και του δίνουν οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακε και οι λαθροδακινητέ, του δίνουν, του πουσάρουν να περάσουν απέναντι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ντοκουμέντο πραγματικά. Όπως επίσης βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και το καραβάνι του Φωτός που εδώ και πολύ καιρό σας μεταφέρει πληροφορίες στο Open, θα δείτε ότι υπάρχουν πλέον αναρτήσεις που δίνουν και το στίγμα 20 χιλιόμετρα έξω από την Ανδριανούπολη να μαζευτούν για να κατέβουν προς τον Εύρο. Αυτός είναι ο φόβος της ελληνικής πλευράς ότι θα δημιουργηθεί ένα επεισόδιο ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πολλά. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να μας πει ο Δημήτρης τι έγινε, πώς πήγαμε στην Κρήτη, ήταν καλά τα πράγματα? Ήταν πολύ καλά τα πράγματα. Ήταν δροσιά. Αυτό ήταν δροσιά. Βέβαια δεν θα αλλά το μεσημέρι είχε ζέστη, το πρωί όμως το βράδυ είχε υγρασία. Δεν ήταν για μπάνιο, ρε εσύ, Κλεαρχία. Για μπάνιο ήταν. Για εμάς τους νησιώτες που μπαίνουμε με 50 βαθμούς θερμοκρασία μέσα στη θάλασσα. Για μπάνιο ήταν, για ακόμη κολυμπούσε. Πάντως η θάλασσα είναι ακόμα ζεστές. Και θα παραμένουν ζεστές και τις επόμενες ημέρες. Αργεί να πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Αλλά πρέπει να δείξουμε. Και χθες μου λέγανε εκεί στα βουλιαγμένα στα λιμανάκια είχε βούτα. 27 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία, ζέστη και στην ξηρά, αλλά και ζεστή η θάλασσα. Εκεί τι βλέπω. Τώρα εδώ, μιας και έχουμε και την Ιταλία ας πούμε, στο επίκεντρο, βλέπετε ότι έρχεται ένα έτσι, κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας. Θα βρέξει πολύ σήμερα. Πολιτική κακοκαιρία. Όχι, όχι, κανονική κακοκαιρία. Όχι πολιτική. Εμείς μιλάμε για τις κανονικές κακοκαιρίες, τις ατμοσφαιρικές. Που αφορούν την ατμόσφαιρα. Λέω, μήπως αναδείχθηκε από την κάλπη η κακοκαιρία και πήγε προς τα πάνω, στρατόσφαιρα. Κάνε πλάκα, είναι. Σε αυτά δεν έχω γνώση. Βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές βροχές στην Ιταλία, κεντρική και νότια Ιταλία σήμερα και αυτό το σύστημα σιγά σιγά. Μέσα στην ημέρα θα μας έρθει και εδώ για να απασχολήσει τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θα φέρει πολλές βροχές στα Δυτικά και Βόρεια, στα Ανατολικά και Νότια. Όμως θα έχουμε υγρασία και αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε να δούμε τα της σημερινής ημέρας, όπου στην ουσία βλέπετε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Έβρεχε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Κέρκυρας και στην Ήπειρο,
τοπικά είχαμε βροχοπτώσεις. Όλο βρέχει στα δυτικά. Όλο βρέχει, είναι στα δυτικά. Στα δυτικά βρέχει. Ο καιρός, Δημήτρη, της Ιταλίας πάει, πιάνει τη Δυτική Ελλάδα. Όχι, όχι, πάει. Στη Δυτική Ελλάδα, ρε παιδί μου. Εκεί δηλαδή όλη η δυτική πλευρά. Έχουν ανάγκη πάντως βροχή. Βρέχει, βρέχει. Πιο έτσι. Πολύ. Ανατολικά είναι ξερά ύλες. Έχει να κάνει με την οροσειρά της πίνδου. Εμποδίζει τα συστήματα να κινηθούν πιο ανατολικά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ενώ οι πολλές βροχές είναι δυτικά και τα αποθέματα νερού είναι δυτικά, όλες οι μεγάλες ελληνικές πόλεις είναι ανατολικά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, αυτό. Είναι, Λάρισα. Είναι ανατολικά. Είναι από την μεριά που δεν έχει νερό. Έτσι. Έτσι. Κακό αυτό. Κατάλαβες. Γι' αυτό έχει. Σου ανοίγω τους ορίζοντες τώρα. Με τρέλανε. Σε τρέλανε τώρα. Δεν το σκέφτομαι. Ναι. Εδώ ρε παιδί μου. Υποτίθεται ότι αυτή η μεριά είναι που. Από εδώ έχει τα νερά και τα αποθέματα και πρασινάδες. Και όλα. Από εδώ είναι μεγάλες πόλεις. Έτσι, γι' αυτό έχουμε λειψιδρίες και πιο δυτικά έχουμε. Κατάλαβες. Οι καλλιέργειες οι καλές που είναι όμως. Στους κάμπους. Στους κάμπους, εκεί. Στους κάμπους, έτσι. Η Λάρισα δεν έχει πρόβλημα σε αυτά. Έχει, αλλά έχει καλλιέργειες. Ναι. Λοιπόν. Γιατί χρειάζεται και ζέστη και ηλιακή ακτινοβολία λοιπόν, και να αναπτυχθεί. Για πάμε. Βλέπετε, οι άνεμοι δεν προβληματίζουν. Θα ενισχυθεί βέβαια ο νοτιάς προς το βόρειο Ιόνιο. Ότι έχουμε στραφεί άνεμοι σε νοτιάδες στο Ιόνιο σημαίνει ότι έρχεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ναι. Με θερμοκρασία κοντά στους 26-28 βαθμούς. Ναι. Ζέστη αρκετή στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα κυρίως. Πάμε να δούμε τώρα και για την Αττική μας. Κάτσε να ξαποστάσεις λίγο. Κάτσε να ξαποστάσεις. Τι συνέβη κάτι. Δεν το βράδυ. Σε πειράζει σαν να το λες να κάθομαι εγώ. Ακούω πάλι. Απέναντίας είναι πολύ καλό. Βλέπουμε λοιπόν και στην Αττική σήμερα Δευτέρα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λίγες αρέσεις συννεφιές νοτιαδάκι. 15-27, μια χαρά. 15-27 θερμοκρασία. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Λίγες αρέσεις συννεφιές που θα πυκνώσουν προς το απόγευμα. Δεν περιμένουμε όμως βροχές. Νοτιαδάκι και εδώ γύρω στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε τώρα λοιπόν τις επόμενες δύο ημέρες μέσα από τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Αυτό που είπαμε λοιπόν και στην αρχή του δελτίου μας. Η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα, δυτικά και βόρεια, πιο πολλές βροχές. Ίσως προς τη Δυτική Ελλάδα έχουμε και προβλήματα, δηλαδή να είναι έντονα τα φαινόμενα. Ναι, φαίνεται εκεί. Μπράβο, είναι τα πιο σκούρα χρώματα. Πάμε να δούμε και την Τετάρτη, που στην ουσία δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Πάλι η Δυτική Ελλάδα τα περισσότερα φαινόμενα, ανατολικά και νότια, ζέστη και υγρασία. Ευχαριστούμε κύριε Κλέρ. Γεια σας κύριε Κλέρ, καλή εβδομάδα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς παιδιά, να δούμε καμιά εφημερίδα. Πάμε να δούμε τι λέει ο τύπος. Να πιούμε για μια τζούρα καφέ, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Να ανοίξει λίγο το μάτι μου. Πάρε αυτά εδώ πέρα. Δεν είσαι νοικοκύρης, είσαι. Φέρε εδώ τα τάμπλετ. Λοιπόν, φέρε μου τα τάμπλετ. Έχουμε εδώ και λέμε. Ακροδεξιά στροφή με αβέβαιο μέλλον, λένε τα νέα. Ιταλικές εκλογές, η μεγάλη ανατριχίλα. Ακροδεξιά στροφή με αβέβαιο μέλλον. Επιβεβαιώθηκαν οι πιο ανησυχητικές προβλέψεις. Το φάντασμα του Μουσολίνη επέστρεψε. Τι συνεπάγεται κλπ. Το τελικό χρονοδιάγραμμα για αυξήσεις και αναδρομικά συντάξει οριστικές αποφάσεις. Να. Θα πάρουν αύξηση, λέει. Θα δούμε σε λίγο ναι. Ο Σπύρος, ο Φρεμετήτης, θα μας δείξει κάτι τι παίρνουν αύξηση συντάξεων. Όλες ναι. Τις κατηγορίες. Να το δούμε. Έχει ναι. Ενδιαφέρον για τον κόσμο. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Νέα ερωτήματα για τη χαμένη τιμή του ελληνικού. Πρόστα τεκμήρια για τη μεγάλη χασούρα του δημοσίου, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ιταλία, εκλογές, ακροδεξιός, σεισμός. Νίκη για δέφερα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελώνη. Δεύτερο, το Δημοκρατικό Κόμμα και άνοδος για τα πέντε αστέρια. Και σκάνδαλο υποκλοπών. Πειθαρχικός έλεγχος για την εισαγγελία ΤΣΕΗ. Πράγματι, διατάχτηκε πειθαρχικός έλεγχος. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη γι' αυτό. Θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εδώ να μας απαντήσει στα ερωτήματά μας. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, αυξήσει τις συντάξεις από 35 έως 163 ευρώ. Λοιπόν. Οι πίνακες με τα ποσά για 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους. Νίκη για τη σκληρή δεξιά στην Ιταλία. Να. Κυβέρνηση συνεργασίας Μελώνη, Σαλβίνη, Μπερλουσκόνη, δείχνουν τα exit polls. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη για Ερντογάν, Κύπρο, Ουκρανία. Κοίτα εδώ, πάνω από 20.000 Ρώσοι έφυγαν. Έφυγαν για Τουρκία, Σερβία, Μαυροβούνιο. Άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί υπήρξε και μια ξεκάθαρη στάση του Λαυρόφ για τα θέματα των πυρηνικών. Τρίτος Ρώσος, ο οποίος το περιγράφει έτσι για τα πυρηνικά. Λοιπόν, δημοκρατία, σοκ για 1.200.000 ελεύθερους επαγγελματίες, νύπτη τασχήρας του Χατζηδάκης, αύξηση άνω του 7% στις ασφαλιστικές φορές από 1η Ιανουαρίου. Αύξηση. Δεν λέγαμε μείωση. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει πίσω τη διάταξη που συνδέεται τις φορές με το ετήσιο ύψος του πληθωρισμού. Δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα ότι μειώθηκαν οι ασφαλιστικές. Δεν το ξέρω. Έτσι νόμιζα. Λοιπόν, η αστεία. Η Ελλάδα επενεί την Τουρκία και εκείνη επιτίθεται με συκοφαντίες. Εμείς ονειρευόμαστε ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, όπως έκαναν το 30 οι Βενιζέλος και Μάλ, και διατηρήσουμε ότι η γείτονη είναι σημαντική χώρα. Αυτοί μας κατηγορούν γιατί θωρακίζουμε αμυντικό στα νησιά μας. Μάλιστα.
Λοιπόν, Contra News. Η μονταζιέρα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ανακάλυψε πολεμικά πλοία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στείνουν σκηνικό για θερμό επεισόδιο. Ο Ερντογάν παίζει το χαρτί της αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο. Άκου θέμα τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά 153 εκατομμύρια τόνους τροφίμων το χρόνο. Εκατομμύρια τόνους. Ναι. Πετάς και εσύ κάτι από το ψυγείο σου. Εγώ προσπαθώ να τα τρώω. Και εμείς. Αλλά... Είμαι φαγανός. Γι' αυτό. Λοιπόν, εσπρέσο. Μήλος με την απόπειρα αυτοκτονίας της Αλεξανδράκη. Τι? Χαρακώματα, χάπια, Ζάναξ, νοσοκομείο και οργισμένη διάψευση αυτομοντέλου. Πώς μπλέθηκε το γνωστό ξενοδοχείο όπου η Μπίκα έλεγε ότι βιάστηκε ομαδικά. Τι γίνεται, ρε παιδί. Τι έγινε, ρε παιδί. Η λίμνη των στεναγμών για την Ευρυδίκη. Συνεχίζεται το θρύλο της εξαφάνισης της μητέρας ενός παιδιού. Είναι 48 χρονών γυναίκα η οποία την ψάχνουν και δεν την έχουν εντοπίσει. Ο βασιλιάς και το χαρέμι του εδώ. Ποιος είναι ο βασιλιάς εκεί? Κάποιος είναι βασιλιάς. Κάποιος και έχει και χαρέμι. Αυτά είναι ο βασιλιάς και έχει το χαρέμι. Έχει... Αυτά είναι. Λοιπόν. Αυτά είναι βασιλικές αυλές. Αυτές είναι βασιλικές αυλές. Αυτές είναι αυλές. Μπελάς είναι αυτά. Μπελάς. Άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, και εδώ μπηχτές από Δούκισσα. Παιδιά, εδώ κοιτάξτε, ποια μελώνει και ποιες εκλογές κτλ. Το θέμα στη χώρα επιδήμερο ήταν η νομικού. Ναι, δεν είναι. Μόνο. Έπαιξε πολύ. Όχι τώρα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Έπαιξε πολύ αυτό, γιατί. Αυτό σου λέει, αυτό είναι το θέμα. Α, αυτό... εδώ, πρώτη σελίδα. Μα να το. Το παρασκήνιο ενός χωρισμού. Αυτό είναι. Αυτά είναι το έτσι. Θέμα. Λοιπόν, συνεχίζει το μυστήριο με την εξαφάνιση της καλονής μητέρας από την Βρετανία. Θρίλερ με το πτώμα στη λίμνη. Δεν υπάρχει ακόμα ασφαλές συμπέρασμα τα ευρήματα του ειδικού υποβρυχίου. Δεν είναι μάλλον. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μάλλον δεν είναι αυτό. Τι είχαν βρει, έγινε το έβριμα. Ήτανε το κάτι, φαινόταν κάτι στο βάθος της θάλασσας, αλλά μάλλον δεν είναι από ό,τι λένε. Θα το δούμε. Με συντηρητικές παραδοχές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, τι θα προβλέπει το σχέδιο που θα καταθέσει την επόμενη Δευτέρα στη Βουλή. Εδώ πέρα αυτό ήταν ο πύργος του Πειραιά. Α, αυτό είναι το σχέδιο. Ναι, ναι. Το ετοιμάζουν. Αυτό του, ναι. Και η σιδηρά κυρία της Ιταλίας με ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Δεδομένου ότι σήμερα είναι εδώ, έχουμε την τιμή, την υψηλή τιμή, να είναι μαζί μας ο κύριος Ατρίδης, πρέπει να σου πω. Να μας πει τα αθλητικά. Λοιπόν, Μέτρο Σπορτ θέλει να φύγει. Η πρόταση από τα Μιράτα έχει δελεάσει το Μαντσίνι του Άρη που επιθυμεί να ολοκληρωθεί το deal. Έμεινε μόνο ο Ολιβέιρα. Δε με σόκο τραυματισμός του Μπράντον στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό. 1-1 με γκολ του Νάρεϊ, λέει η εφημερίδα. Συγγνώμη, επανέρχομαι, επανέλθω εγώ εδώ πέρα. Χαρέμι. Στο χαρέμι της Μύκονος, ξέρεις εσύ το βασιλιά του Instagram, Dan Bilzerian? Το ξέρω, Γρηγόρη. Βέβαια και το ξέρεις. Το ξέρω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ξέρεις τον Bilzerian? Ναι. Το ξέρω και εγώ, το ξέρω. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει μπει σε μια διαδικασία να έχει πάρα πολλές φίλες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, να είναι σε σκάφη και να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικός στον τρόπο με τον οποίο περνάει καλά μαζί τους. Αυτό δηλαδή, τούτο εδώ που βλέπουμε εδώ. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εσύ, Γρηγόρη, είσαι. Και είναι μόνο του εδώ πέρα ξαπλωμένο. Είσαι πολύ συλλεκτικός, Γρηγόρη, εσύ. Δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Είδες με τι άνεση τα λέει αυτό. Τον ευλέπω, με άγνοια κινδύνου τα λέω. Τον ευλέπω, τον δω τον Bilzerian, δεν τον ευλέπω καλά. Εγώ τον βλέπω μια χαρά, γρήγορα. Με προσωρινός. Καλά. Ο Στάθης θα του κάνει follow στο Instagram, να ξέρετε. Ναι, θα τον ακολουθήσω τον άνθρωπο. 100%. Τον Dan. Φίλος σου πολύ, θα το δεις. Λοιπόν, το φως, χαμόγελα για Χάμες. Χάμες Ροντρίγκες. Τρίβουν τα χέρια του στο Ρέντι για το 31χρονο. Γιατί έβαλε κανένα γκολ. Σκάν φιλικό. Ναι, φιλικό. Τα επίσημα να δούμε. Εκτός βάθρου. Α, με την εθνική, με Κολομβία. Mm. Η Εθνική Νέων Ανδρών ιτήθηκε από την Ουγγαρία στο μικρό τελικό του Βεπού. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε στην ώρα, αθλητική ώρα τη Δευτέρα. Λοιπόν, ο Τάκης Καραγιοζόπουλος μιλάει με συγκίνηση στην ώρα για την επιστροφή στα Ιερά Χώμα Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει. Ξεκινάνε στο γήπεδο Τσάκ. Βρήκε άλλο στόπερ. Ανατροπή. Ο Ντεναγέρ υπέγραψε με 3 εκατομμύρια στο Ντουμπάι. Ναι, και βρήκε άλλο στόπερ. Σουάρεθ, ζήτησε ο Μίτσελ. Σουάρεθ. Γκόλο Χάμες και απαντήσεις. Άτα, αυτά είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Sport Day. Αποφασισμένος, λέει, με φωτογραφία του Χάμες Ροντρίγκες που επέστρεψε με γκολ στην Εθνική Κολομβία. Στοχευμένη η μεταγραφή του Μακαμπού. Λένε εδώ αυτά. Και εδώ πέρα, πράξεις όχι λόγια. Ο Μπαρντ Σένκεφελντ επέστρεψε και θέτει τις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Καρέ αποφάσεων. Ναι.
Ανοιχτέ μεταγραφέ στον Ντεναγέρ Κασάμι Ομάρ και τερματοφύλακα. Ξένο ή Πασχαλάκη. Ιδού η απορία. Κιθαρίστα ή ντράμερ. Άμα άνθρωπο έχει κάνει αθλητικό ρεπόρτερ. Όσο και αν το κρύβει. Έτσι. Και τον ενδιαφέρει και έχει και έναν τρόπο. Καταρχά έχει ένα επίπεδο να τα λέει. Εγώ να ξέρει τον Καμπουράκη, τον ήξερα για παρουσιαστή. Μεγαλό παρουσιαστή, για να τα λέμε ακριβώ. Μεγαλό. Και πολιτικό συντάκτη από του καλύτερου στη χώρα. Χρόνια και πολλά. Αθλητικό μου προέκυψε ασχάτω ο καθένα. Απίστευτα πράγματα. Εμεί που είμαστε μικροί, όταν τον βλέπαμε, πε του. Κοίταξε να δει. Και εσεί που ήσασταν μικροί και με βλέπατε. Και με βλέπατε. Είχα πάει σε ένα γραφείο πρόσφατα και με το που μπήκα μέσα, μίλαγα αυτό, μου λένε περάστε μέσα. Και ήταν κανένα 25 ήταν το παλικάρι. Και μπαίνω μέσα και το βλέπω και με κοίταγε με κάτι γουρλωμένα μάτια έντρωμα. Λέω, τι πάθατε. Και μου λέει, ξέρεις, άκουσα τη φωνή σας απ' έξω και επειδή λέει η μάνα μου όταν πήγαινα στο σχολείο για να ξυπνήσω το πρωί, έβαζε την τηλεόραση σε όλη τη στην αυτή τη δύναμη και άκουγα τη φωνή, την άκουσα ξαφνικά μέσα και έπαθα κάτι και νόμιζα ότι πρέπει να ξυπνήσω από στο σχολείο. Φοβερό. Κορυφαίο, παιδιά. Φοβερό. Βγαίνει και σε ξυπνητήριο ο Καμπουράκης. Και παρότι τηλεοπτικός, δέχτηκε ραδιοφωνικό σχόλιο, έτσι. Λοιπόν, όσο... Φωνή. Ναι, γιατί και στην τηλεόραση. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τώρα τους δοξαστικούς να πάμε παρακάτω. Όχι, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Γιόρταζε χθες για τα γενέθλιά του Αλέξανδρος Ξενικάκης. Μας έχει καλέσει να του πούμε χρόνια πολλά. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Παλικάρι μου, χρόνια πολλά, Λεβέντη μου. Δεν μας αφήνεται να το ξενυχτήσουμε. Δηλαδή, τι άνθρωποι πρέπει να πάμε. Το καθήκον μας καλεί να πάμε σπίτι μας να κοιμηθούμε. Καλά να πάθετε, γιατί εμάς δεν μας κάλεσε ο Ξενικάκης. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Καλά να πάθει ο Ξενικάκης. Γιατί χθες έκανε το γλέντι. Θες, θες. Λοιπόν, δεν είχαν και εκπομπή χθες. Δεν είχε ποτέ Θα έρχεσαι απευθείας και θα είσαι και φρέσκος. Ναι, άμα έρχομαι απευθείας θα ζήσουμε μαγικές στιγμές. Αυτό στην ηλικία του μπορεί να έρθει. Εμείς πώς θα έρθουμε απευθείας. Αυτό εμείς δεν μπορούμε. Μια χαρά. Θα είμαστε σταφίδες πριν. Λοιπόν, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πρώτο γκολ το οποίο δέχτηκε στο Nations League. Λέγαμε ότι δεν έχει δεχτεί γκολ και ότι είναι πάρα πολύ θετικό προφανώς γιατί ήταν. Ωστόσο, αυτό το πρώτο γκολ που δέχτηκε στην Κύπρο έφερε την ήττα. Αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας γιατί είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Από εδώ και πέρα κοιτάμε την αναμέτρηση με την Βόρεια Ιρλανδία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο στις 10 παρατέταρτο στη Ριζούπολη. Να σας πω ότι εκτός γιατί είναι τιμωρημένος θα είναι ο Μανούλης ο Σιώπης, ο οποίος έχει πάρει κάρτα στην αναμέτρηση με την Κύπρο. Επιστρέφει από τιμωρία ο Μάνταλος, επιστρέφει και ο Γιακουμάκης. Εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό γιατί έχει ενοχλήσει τους προσαγωγούς και δεν είναι βέβαιο το αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Ναι. Ένα ερωτηματικό είναι και η συμμετοχή του Μπακασέτα. Έχει αποχωρήσει από το παιχνίδι με την Κύπρο με μια μικρή ενόχληση στο μυρό γιατί έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ήταν μια ευκαιρία για τις ομάδες και είναι μια ευκαιρία για τις ομάδες να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι δεν υπήρχε Super League. Αντιμετώπισε στην Τούμπα τον Πανσεραϊκό ένα λάθος του Φελίπε Σοάρες στην μεσαία γραμμή. Έδωσε τη δυνατότητα στον Σαΐντ νωρίς το 19 να κάνει το 0-1 για την ομάδα από τις Σέρες. Ωστόσο, στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Ολιβέιρα έστρωσε πολύ ωραία στον Νάρεϊ και αυτός ισοφάρισε από κοντά. Παιχνίδι στο οποίο υπάρχει μια αρνητική είδηση για τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί ο Μπράντον Τόμας, τον οποίο αναφέρεται και πριν στα πρωτοσέλιδα, έχει αποχωρήσει υποβασταζόμενος τραυματίας. Υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο. Θα επιβεβαιωθεί αυτό βέβαια μέσα από την εξέταση. Οι άνθρωποι της ομάδας εύχονται να μην ισχύει αυτό. Αλλά σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, ο ΠΑΟΚ τον χάνει τον Μπράντον Τόμας, έναν παίκτη στην επίθεση και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται, και να δούμε το πόσο σοβαρός θα είναι ο τραυματισμός, αν όντως είναι τραυματίας. Πάμε και μια βόλτα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε εξέλιξη η αναμετρήση των Nations League. Τι να δούμε εκεί, δεν ξέρω να έρθει να παίζουν ποδόσφαιρο. Μόνο εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, οι Δανείοι κέρδισαν τους Γάλλους. Βλέπουμε από το πρώτο γκολ των Δανών η πάσα του Ντάμσγκαρτ και ο Ντόλμπεγκ από κοντά, ο οποίος έχει βάλει την προβολή. Ο Έριξεν, ο οποίος συμμετέχει κανονικά στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, σας το λέω γιατί θυμάστε εκείνο το πολύ άσχημο περιστατικό, έχει εκτελέσει το κόρνερ. Ο Όλσεν είναι αυτός ο οποίος θα βρει το σουτ και θα κάνει το 2-0. Είναι η τρίτη ήττα για τους Γάλλους. Είναι πολλές μαζεμένες. Τέταρτη νίκη για τους Δανούς. Οι Δανείοι, οι οποίοι σε συνδυασμό αποτελεσμάτων με τη νίκη της Κροατίας κοντά στην Αυστρία, ενώ τα πηγαίνουν εξαιρετικά, δεν κατάφεραν να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο, κάτι που θα σήμαινε την πρόκριση στην τελική φάση του Nations League. Από την άλλη, η Ολλανδία είναι ασταμάτητη, κέρδισε και το Βέλγιο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση την οποία βλέπουμε. Ο Γκακπό είναι αυτός ο οποίος
έχει εκτελέσει το κόρνερ. Ο Φαν Ντάικ, ο αμυντικός της Λίβερπουλ, έχει πάρει την κεφαλιά. Ο αρχηγός της ομάδας της Ολλανδίας έχει βρει το 5ο γκολ του σε 47 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Mm-hmm. Πρώτη η Ορανή, δεν είχε και μία ισοπαλία. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Στην Ολλανδία. Αυτός παίζει στην Μάντζερ, στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ. Και οι Οράνοι έχουν πάρει την πρωτιά, θα πάνε στα τελικά του Νέσκες. Ο Νέσκες παίζει. Καλύτερα που δεν το άκουσα. Ο Νέσκες λέει παίζει. Ο Ρούντι Φερνάντεθ. Είναι της εποχής σου. Επειδή είστε και πολύ μπασκετικοί, ωραία, και το συζητήσαμε πολύ το Ευρωμπάσκετ. Με αυτά που μας χρεώσετε, τέλος πάντων, είμαστε καλοί άνθρωποι, μην ξεχνάμε. Καλά τώρα. Ο Ρούντι Φερνάντεθ κατάφερε να πάρει το Ευρομπάσκετ. Για να το σηκώσει. Είναι τη παλιά φορά τη Ισπανία. 38, πόσο είναι. Πήρε, δυστυχώς για εμάς που είμαστε και οπαδοί της Μπαρτσελόνα, στον τελικό της Σεβίλης πανηγύρισε και το Super Cup με την Ρεάλ Μαδρίτης. Εμείς οι Μπαρτσελονιστές. Ναι. Εμείς δεν πηγαίνουμε και πολύ καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Μαζί με τον Γιούλ, πολύ μεγάλες φιγούρες και του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με 71-71, ενδεικτικό του πόσο ντέρμπι ήταν αυτό το παιχνίδι, τελικός βέβαια και ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Τελικά η Ρεάλ είναι αυτή η οποία επικρατεί με 89-83 στην παράταση. Ο Ταβάρης ξεχώρισε με 24 πόντους, 8 rebound και 5 κοψίματα. Το πάλεψε για την Μπαρτσελόνα ο Σερτάκ Σανλί με 21 πόντους και ο Λαπροβίτολα, αλλά δεν τα καταφέραν τα παιδιά μας. Δυστυχώς η Ρεάλ. Όχι, ευτυχώς για τη Ρεάλ, δυστυχώς για μένα. Έτσι, μην τα παίδευε με τα πράγματα. Εσείς είστε με την Μπαρτσελόνα, δηλαδή. Κατέκτησε τον πρώτο. Δεν είστε με τη Βασίλισσα. Σωστά. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της μοναρχίας. Με κανέναν δεν είμαι. Δεν είμαστε υπέρ της μοναρχίας. Στην Ισπανία δεν. Με κανέναν έτσι είναι. Πρέπει να μα πει κανένα ψαγμένο πάλι, να το συζητάμε. Όχι, δεν. Όχι, ε. Μήπως θα είσαι με την Τενερίφη. Έχει πα και Τενερίφη. Και την Γκραν Κανάρια, γιατί έχει ωραία νησιά. Λοιπόν. Θα σας δούμε και στη συνέχεια. Έχετε πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να τα ορίστε. Καλή συνέχεια. Άλλοι Πασόκ. Κρυφοπασόκ. Και δεν τα λένε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Παιδιά, κύριε floor manager, διευθυντά πατώματος. Παρακαλώ, με άκουσες που φτερνίστηκα δύο φορές. Φέρτε ένα μαντιλάκι. Εγώ είμαι από τον Νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο. Λοιπόν, θα μου έχει ψηλά τη θερμοκρασία. Δεν θα ανέχουμε εδώ, δεν είναι χασάπικο να κρεμάσουμε τα χοιρινά. Τι ψηλά θα σκάσουμε, ρε. Όχι, δεν σκάσουμε. Θα είναι κανονικά δεύτερη ζωή μα. Θε να κάνω στριπτίζα από τη ζέστη. Πε αλήθεια τώρα. Λοιπόν. προχωράμε. Πεζό 208. Έκδοση like 1200 κυβικά, 75 άλογα, 18.000 η αξία του. Ναι. Χαμηλές καταναλώσεις, 24 διεθνή βραβεία, τρομερός εξοπλισμός, πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Αμαξάρα είναι, αμαξάρα. Λοιπόν, πάμε. Δεν δίνω σήμερα. Τι καθόλου. Τώρα αρχή τη εβδομάδα. Άστο να δούμε κάτι να περιμένουμε για το τέλος. Θα το ψήσουμε. Το 14999. Μήνυμα ή τηλέφωνο. Επίσης, διεκδικήστε ένα μαντεμένιο ενεργειακό ισπανικό τζάκετ του ομίλου Φράγκου. Αυτό. Θερμαντική κάλυψη 100 τετραγωνικά και εξοικονόμηση ενέργεια με 80% λιγότερη κατανάλωση. Αυτό, σε σχέση με πετρέλαιο και ρεύμα. Να τα παιδιά, αυτά είναι τα δώρα τα ωραία. Διαθέτει σύστημα μετάκαυση και τριτογενή καύση και μα υπόσχεται 60% λιγότερα ξύλα. Εγγύηση 10 χρόνια. Περιλαμβάνει επίσης 4 μέτρα καμινάδας για την τοποθέτηση εστίας, τις μονώσεις και τις γυψοσανίδες. Όλα, όλα. Μια χαρά. Όμιλος Φράγκου, η προσφορά όμιλος επιχειρήσεων. Διεκδικήστε στο 14999 με τηλεφώνημα ή στείλτε μήνυμα 14999. Ελάτε κύριε Δημήτρη, ελάτε. Έρχομαι. Ελάτε να δούμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μπορείτε να σας πω να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο email μας, είτε, το βλέπετε το email εδώ, είτε στο Facebook, ώρα Ελλάδος. Αναζητήστε μας, ώρα Ελλάδος και ώρα Ελλάδος 7, ο tvopen.gr. Πολύ ωραία. Για να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες. Τα πάντα εδώ. Ρωτάτε εσείς και εμείς έχουμε όλες τις απαντήσεις. Τις έχουμε. Έτοιμες. Και άμα δεν έχουμε, παίρνουμε κανένα τηλέφωνο και ρωτάμε. Αυτή η δουλειά κάνουμε. Λοιπόν, είδαμε το θέμα με τους ανεσιολόγους, την έλλειψη ανεσιολόγων που είχαμε στο νοσοκομείο Παίδων. Υπάρχει εκκρεμότητα 3.000 τακτικών χειρουργείων στο νοσοκομείο. Έγινε μια παρέμβαση από την κυβέρνηση να βρεθούν ανεσιολόγοι. Ακούσαμε την κυρία Γκάγκα το πρωί ότι γίνεται προσπάθεια να πάνε άλλοι 2-3 ανεσιολόγοι. Έχουμε όμως μια ομάδα δικηγόρων η οποία υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά σήμερα το συγκεκριμένο θέμα, όπως αποκαλύπτουμε εμείς. Πάμε να δούμε τον κύριο Αγαμέμνον Τάτσι. Καλημέρα σας, κύριε Τάτσι. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Τι θα κάνετε δηλαδή.
Θα κάνετε μήνυση γιατί. Θα πάμε στον Άριο Πάγο. Ναι. Διότι υπάρχει το αδίκημα της. Φαίνεται ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής. Και μάλιστα κατά συρροή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως δημοσιότητα και στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο τύπο, έχουμε πάνω από 3.000 χειρουργία να περιμένουν. 3.000 τακτικά μεν χειρουργία, τα οποία όμως περιλαμβάνονται ακόμα και συγγενείς καρδιοπάθειες, ακόμα και θέματα βαριά ορθοπαιδικά. Έχετε συγκεκριμένα περιστατικά συγκεντρώσει, κύριε Τάτση? Βλέπουμε, είδαμε αναλυτικά δημοσιεύματα που εκθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία. Να σας πω. Με αναλυτικά. Και επίσης, το σημαντικό είναι ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου προκύπτει και από ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή ότι η προϊσταμένη του τμήματος αναισθησιολογίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου εγγράφως είχε ενημερώσει τη διοίκηση και την ΥΠΕ για τα ζητήματα των ελλείψεων. Είναι αδιανόητο. Μισό λεπτό. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εάν προκυρήσουν θέσεις και δεν βρίσκουν και δεν υπάρχουν γιατροί, τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Πώς τι οφείλουν, ναι, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, ναι, αλλά το νόμο, αλλά και τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος οφείλει να είναι εγγυητής της ευζοίας των πολιτών. Έπρεπε να το λύσουν. Όφειλα να το λύσουν. Αντίρρητα, αν δεν βρίσκουν, το λύσουν, είναι ποινικά υπόλογοι. Δεν υπάρχει, δεν ερώτηση, το βρίσκουν. Ερώτηση, κύριε Τάτση. Αν δεν βρίσκουν, επιτάσσουν. Επιτάσσουν. Αν δεν βρίσκουν, επιτάσσουν. Ερώτηση. Αλλά το 2019... 18 ή 19, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, υπήρχαν σε αναμονή στο ίδιο νοσοκομείο 2.900 τόσα ή 800, δεν θυμάμαι το νούμερο, ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Ίσως είναι 2.800. 2.800 τακτικά χειρουργία. Τότε γιατί δεν αντιδράσατε? Ποτέ, γιατί ποτέ δεν είχαμε αναστολή, επίσημη αναστολή χειρουργείων. Έτσι. Και βέβαια αυτό δεν προκύπτει με σαφήνεια. Δεν προκύπτει να σας πω, λέω αυτό που άκουσα εδώ, να λέει ο Υπουργός Υγείας, έτσι. Με βάση, ξέρετε, λέει, επίσημα στοιχεία. Έχουμε 2020, είμαστε κοντά στο 2023. Συμφωνούμε. Έτσι. Συμφωνούμε. Και έχουμε επίσημα Έχουμε περάσει και μια αναστολή, πανδημία στο ενδιάμεσο. Προφανώς και δεν γίνεται σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο να υπάρχει αναμονή. Ακριβώς, προφανέστατα, έτσι. Ακριβώς επειδή έχουμε περάσει μια πανδημία. Ακριβώς επειδή έχουμε περάσει μία πανδημία και θα έπρεπε ήδη να έχουν ενισχυθεί όλοι οι κρατικοί φορείς υγείας, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε. Μάλλον είναι προς κατάφαση της ευθύνης παρά προς απόσταση. Να σας πω, εσείς εκπροσωπείτε κάποιους ή το μόνο σας το κάνετε, ας πούμε? Δεν εκπροσωπούμε κανέναν. Όχι, ρωτάω. Εσείς μόνοι σας αποφασίσατε να κάνετε μια αγωγή για... Όχι, δεν εκπροσωπούμε κανέναν. Εννοείται δεν εκπροσωπούμε κανέναν. Και δεν, και άλλη, και η δεύτερη παρέμβαση που κάνουμε ως Δημοκρατική Κίνηση Δικηγόρων πέρσι ήταν με το ζήτημα της ΔΕΗ, της πώλησης πακέτων των μετοχών. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Εντάξει, ναι. Κάνει με την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε. Δεν είναι δυνατόν το 2022 να λέμε ότι δεν έχουμε αισθησιολόγους, εκτός αν ο στόχος είναι να ενισχυθούν τα ιδιωτικά παιδιατρικά κέντρα. Ναι, βέβαια το να λέτε για στόχο σημαίνει ότι υπάρχει βούληση κάποιων να το κάνουν έτσι. Γιατί εδώ αυτό το οποίο λένε και οι ίδιοι γιατροί, έχω την αίσθηση, έχουν πει κάτι. Αυτό δεν αθετεί ευθύνες, έτσι. Δεν το λέω για αυτόν τον λόγο. Ότι δεν βρίσκουμε αναισθησιολόγους με την έννοια ότι οι αναισθησιολόγοι έχουν χαμηλούς μισθούς. Οι γιατροί δεν πληρώνονται καλά στην Ελλάδα. Το ξέρουμε ότι δεν πληρώνονται. Επειδή λοιπόν είναι μια ειδικότητα που έχει μεγάλη ζήτηση, τους παίρνουν στο εξωτερικό με πολύ καλύτερους μισθούς, κύριε Τάτση. Μήπως θα έπρεπε να πάμε λίγο στην κατεύθυνση να αυξηθούν οι αμοιβές των γιατρών? Με έναν τρόπο. Βρίσκουμε χειρουργούς και δεν βρίσκουμε αισθησιολόγους. Ναι. Αυτό λένε οι γιατροί. Μα υπάρχει αυτό. Έχω ακούσει και την πρόεδρο ΕΙΝΑΠ να το λέει και τους υπουργούς να το λένε. Εντάξει, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει. Στην διακριμένη ειδικότητα. Αυτό δεν αφορά τον γονιό που ζει την αγωνία να χειρουργηθεί το παιδί. Σύμφωνο, εντάξει. Οφείλει. Με κάθε να σας τρόπο, πω, κάντε μια χάρη. Αφού πρέπει για να διασφαλίσει την υγεία. Όχι. Αφού λοιπόν έχετε αυτή την τακτική και καλά το κάνετε, πάρτε σβάρνα όλα τα νησάκια.
που έχουν προκηρυχτεί θέσει στα κέντρα υγεία και δεν πάει κανεί και κάνετε αγωγέ. Όχι μόνο για τον Πέδο. Πηγαίνετε και στο Καστελόριζο, πηγαίνετε και στη Σχοινούσα, πηγαίνετε και στη Δονούσα, πηγαίνετε και αυτό και κάνετε αγωγέ εκεί. Και στην πατρίδα μου τα κύθρα. Μπράβο. Λοιπόν. Και εκεί προκηρύζονται θέσει, δεν πάει γιατροί. Κάντε αγωγέ στο κράτο, μπα και γίνει κάτι. Ξέρετε, λοιπόν, ξέρετε κύριε Καμπράκη, ναι. Αυτό δεν έχει, δεν σχετίζεται τόσο με την ευθύνη τη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, υπάρχει και εκεί υπάρχουν άνθρωποι, πρόβλημα, κύριε Τάτσι, και εκεί υπάρχουν άνθρωποι άμεσα, οι οποίοι πεθαίνουν. Τέλει, άμεσα σε κίνδυνο. Ναι, και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν. Βεβαίως, τα θέματα των λοιπόν, κέντρων υγείας είναι σεβαστή απολύτως. Καλημέρα σας, απολύτως σεβαστή ευαισθησία για τα παιδιά, βέβαια. Καλημέρα σας, καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τάτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Πού πάμε τώρα, από την άλλη μεριά? Πάμε από εκεί. Όχι, κάτσε. Να κάτσουμε. Σπύρο, μπορούμε να μας επιτρέπεις. Βεβαίως, να κάτσουμε. Σπύρο, λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι θα δείτε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ πριν ξεκινήσουμε να δούμε τις αυξήσεις της συντάξης, θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο μου, για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, το οποίο λέει εδώ, η εφημερίδα Δημοκρατία, σοκ για 1.200.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Αυξάνονται άνω του 7% οι ασφαλιστικές εισφορές από 1η Ιανουαρίου. Ισχύει. Ισχύει ακριβώς το ρεπορτάζ αυτό της συγκεκριμένης εφημερίδος. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως δεν ανακαλύφθηκε ξαφνικά. Είναι ο νόμος 4670 του 20, νόμος Βρούτσι. Το προέβλεπε και ο νόμος Κατρούγκαλο, μου λέγανε αυτό. Το υιοθέτησε και ο νόμος Βρούτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως όμως πρέπει να πούμε τον τελευταίο νόμο που έχει σε ισχύ, που δίνει την ουσιαστικά επικυρωποίηση. Καλά, τη βούληση όλων, λέμε, να τις αυξήσουν. Ναι, λοιπόν. Ο νόμος λέει το εξής, ότι από 1η-1η-23. Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αυξηθούν με βάση τον πληθωρισμό. Άρα υπολογίζουν ότι ένα 7-8% θα πάρουν από 1η-1η-2023 όλες οι εισφορές, οι πέντε κλίμακες, οι πέντε κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ένα παράδειγμα. Την πρώτη να δώσω ένα κλίμακα, παράδειγμα. Πόσο είναι η πρώτη κλίμακα? Έκανα ένα παράδειγμα τώρα εδώ στο κομπιούτερ. Η πρώτη κατηγορία είναι 210 ευρώ. 210. Θα φτάσει τα 227. Πόσο? Τα 227 ευρώ. 227 ευρώ. Ναι. Με βάση. Θα μου πεις, περίμεναν να αυξηθεί ο πληθωρισμός τόσο? Δεν το περίμεναν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν νομοθέτησαν το 20 δεν ξέραν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί τόσο πολύ. Εδώ δεν λέγαμε, ρε Δημήτρη, όμως, ότι μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κόσμο, για το ένα, για το άλλο? Έχει κάνει κάτι μείωση, 1-2%. Έχει γίνει μείωση. Θέλω να σας πω ότι ρωτήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης για το συγκεκριμένο θέμα και έθεσε μια αντιπαραβολή. Είπε ότι οι μισθωτοί πληρώνουν 20% περισσότερο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πραγματικά πληρώνουν παραπάνω. Αυτό έχει μια επίπτωση για τις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή, αν κρατηθούν χαμηλές οι εισφορές που πληρώνουν, θα το πληρώσουν ήδη. Στη σύνταξη που θα πάρουν. Χαμηλή σύνταξη που θα πάρουν. Είναι χαμηλή η σύνταξη που θα πάρουν. Γιατί είναι αυτό που σας έχω πει. Αν δεν έχουν ρεσπίρο να τα πληρώσουν οι άνθρωποι. Είναι αυτό που σας έχω πει, ότι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σημαίνει δύο πράγματα. Έχει ένα στους μισθωτούς. Ένα θέμα, μια πληγή στον ΟΑΕΔ για τα επιδόματα, γιατί από εκεί πληρώνονται και επιδόματα. Και ένα δεύτερο άμεσο για τους ίδιους τους μισθωτούς, όταν οι συντάξεις, ξέρουμε πολύ καλά, ότι βγαίνουν από το 2002 μέχρι και όταν θα συνταξιοδοτηθούμε με βάση τις αποδοχές μας και τις εισφορές μας. Άρα, χαμηλώντας τις εισφορές, παίρνω λιγότερη σύνταξη, μοιραία. Εγώ θυμάμαι το 2016-17 το κίνημα της γραβάτας, βγήκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και είπανε, παιδιά μας πνίγεται με τις εισφορές. Ναι, και θυμάμαι ότι λέγανε τότε. Γιατί το είχαν πει? Γιατί είχε συνδεθεί με το εισόδημα. Διότι με συγχωρείς τότε. Τότε είχε πάει. Ρε, συμφωνώ μαζί σου και ομολόγησε και η ίδια τότε κυβέρνηση. Μετά είπε, παιδιά, σας πιέσαμε πολύ, το παραδέχτηκε. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν και αυξάνουμε σε αυτούς πάλι τις. Αν δεν έχουν να πληρώσουν. Όπως είπες, οι εισφορές είχαν πάει με το εισόδημα, με το εισόδημα που δήλωναν, μετά άλλαξε και πήγε σε κλίμακα. Δηλαδή, ανάλογα την κατηγορία που επιλέγει ο ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνει εισφορές. Γνωρίζοντας την κατηγορία που πληρώνει, με βάση το βαλάντιο που κουβαλάει την τσέπη του, τι κάνει? Ουσιαστικά μπορεί να προϋπολογίσει, να κάνει μια πρόβλεψη, δηλαδή, στο μέλλον πώς θα κινηθεί τις συντάξιμες αποδοχές του. Εγώ λέω γιατί ασφαλιστικά ότι η αύξηση αυτή θα φέρει αντιδράσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. 100%. Αυτό πιστεύω. 100%. Πάμε και να δούμε τις αυξήσεις. Σε αυτό το θέμα. Για να δούμε τώρα. Άρα δεν θα το αλλάξει. Τώρα, πρέπει να δούμε. Έχουμε σχηματίσει τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων που θα δουν αυξήσεις. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι 1,6 εκατομμύρια που θα δουν μια αύξηση μεσοσταθμιστικά στο 7% ίσως και λίγο παραπάνω,
ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι μέσω της κατάργησης της ειδικής φοράς αλληλεγγύης. Η τρίτη κατηγορία είναι οι 200.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα πάρουν την τέταρτη ετήσια δόση της αύξησης του νόμου Βρούτσι. Είναι οι παλιοί συνταξιούχοι 1 Μαΐου του 2016. 7% θα είναι η αύξηση οριστικά, 7% ή το υπολογίζουμε εμείς ότι εκεί είναι. Ποιο? Εκεί 7% υπολογίζουμε την αύξηση. Τώρα είναι ολόκληρο το σύστημα. Εκεί πέρα με 3-4 χύψη, ωμέγα και τα λοιπά. Τα γίνονται 7% πάντως υπολογίζεται. Λοιπόν, και η τελευταία κατηγορία είναι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα 250 ευρώ στα τέλη του έτους. Άρα, 4 κατηγορίες συνταξιούχων, χαμηλοσυνταξιούχοι τελευταίοι μάλιστα, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Τώρα, υπολογίζει το ΕΦΚΑ ότι πάνω από το 87% των συνταξιούχων θα δει μονή ή διπλή αύξηση στις συντάξεις τους λόγω είτε της αύξησης του 7% ή της κατάργησης της φοράς αλληλεγγύης ή και των δύο. Άρα δηλαδή μιλάμε, όπως κάναμε τον υπολογισμό, αυτά είναι στοιχεία του ΕΦΚΑ παραλαμβάνω, όπως κάναμε τον υπολογισμό ότι περίπου 2.100.000 συνταξιούχοι κάτι θα δουν, κάτι θα τσιμπήσουν στις συντάξεις τους. Πώς είναι σύνολο οι συνταξιούχοι? Πώς είναι σύνολο? 2,5 εκατομμύρια περίπου. Άρα υπάρχουν 400.000 που δεν θα δουν κάτι. Δεν θα δουν τίποτα. Είναι η προσωπική διαφορά που είπαμε ότι περιμέναμε πολιτικά τουλάχιστον ότι η κυβέρνηση θα έκανε μια ανατροπή, δηλαδή θα έλεγε ότι καταργώ την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Είπαμε ότι αυτό το περιμέναμε. Περιμέναμε διάφορα από την στη ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων και αυτό. Αυτό δεν συνέβη, γιατί είδε και εκτίμησε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, άρα λες ότι περίπου 2.100.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στο. Είναι οι 4 κατηγορίες που περιέγραψα. Κάτσε να δουν πόσα θα είναι και μετά. Να. Γιατί. Και πόσοι μένουν απ' έξω να δούμε. Επίσης, λοιπόν, είναι ένα θέμα. Κύριε Σπύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Αιγαίο. Βγαίνει το Ουρούτς Ρέις, Δημήτρη. Τώρα καημένο, βγαίνει Βόλτα, βγαίνει Παγανιάλη. Δηλαδή. Τι, ναι, καλά. Παγωθήκανε, καλώς την είναι. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Γεωργία Γαραζιώτη είναι εδώ. Ο στρατηγός Γεωργία. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Να πούμε πολλά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από τις φωτογραφίες και όχι από το Roots Race, που χθες έκαναν το γύρο του διαδικτύου στην Τουρκία. Αναφέρομαι στις δύο φωτογραφίες που ουσιαστικά δείχνουν τη μεταφορά, το ξεφόρτωμα των αμερικανικών τεθωρακισμένων Mi 11-17, αυτές οι φωτογραφίες, σε μεγάλα κριτικά μας νησιά, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι από ντρόουν αυτές? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι από ντρόουνς και είναι ξεκάθαρος πλέον ο ρόλος των ντρόουνς. Έχουν ρόλο κατασκοπίας πάνω από το Αιγαίο. Ναι. Έχουν μόνιμη παρουσία, παραβιάζουν, πετούν πάνω από ελληνικά νησιά. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να δίνονται, να βγαίνουν στη φόρα έτσι, απόρριτες πληροφορίες της Αθήνας. Όπως η μεταφορά μέσων σε ακριτικά μας νησιά. Τι λέει τώρα το Υπουργείο Άμυνας? Ότι πρόκειται για μια σχεδιασμένη κίνηση της Άγκυρας για να οξύνει την ένταση, μια πονηριά των Τούρκων από αυτές που έχουμε συνηθίσει, για να ενισχύσουν το επιχείρημα που ακούμε το τελευταίο διάστημα περί δικαιώματος αυτοάμυνας στο Αιγαίο. Και να βάλουν και στο στόχαστρο και τους Αμερικανούς, που έφαγαν πόρτα πρόσφατα στις ΗΠΑ και δεν είχαν καμία συνάντηση Ερντογάν με Biden, οι οποίοι μας ενισχύουν μέσω της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας με αυτού του είδους τα τεθωρακισμένα και είναι να πάρουμε πάνω από 100. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ό,τι απειλείται δεν αποστατικοποιείται. Το είχε πει και ο Υπουργός Άμυνας. Αυτή παραμένει η γραμμή. Η γραμμή. Ό,τι απειλείται δεν αποστατικοποιείται. Τελείως τώρα. Και η ενίσχυση. Έτσι και τα αδειάσουμε. Θα μπουν μέσα. Είναι πλέον ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Και ενίσχυση των νησιών με μέσα και προσωπικό. Αφού υπάρχει κάσους μπέλη. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τι να κάνεις εκεί, δηλαδή, από το 1995, σε περίπτωση που αποφασίσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Είναι απίστευτο. Και είναι ενδεικτικό πάντως, απολύτως ενδεικτικό, πώς χρησιμοποιούν την προπαγάνδα, τα μέσα ενημέρωσης, τα ντρόουν, για να καταλήξουν ο ένας να λέει δίπολο. Λέει ο Καλίν, να συζητήσουμε, αν θέλετε κι εσείς κάνετε ένα βήμα, να συζητήσουμε με την Ελλάδα. Λέει ο άλλος, όταν έχεις απειλή απέναντί σου, δεν μπορείς, λέει. Πρέπει να έχεις δικαίωμα αυτοάμυνας, ο ΑΚΑΠ. Να κάτσουμε να συζητήσουμε τι. Να σου πω κάτι, τι προτιμάς. Κάτσουμε τραπέζι να πούμε τι, δηλαδή. Όχι, θα μας πούνε, παιδιά, το πρώτο, θα βάλουν την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ωραία, όχι, δεν το συζητήσω. Γι' αυτό λες, σε βάση της λογικής του διεθνούς δικαίου.
Το Roots Race που είπε αρχικά Παναγιώτη, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Αιγαίο με τις συνεχείς προκλήσεις. Το Roots Race πιθανότατα, όπως εκτιμούν στρατιωτικές πηγές, είναι ένα χαρτί της Άγκυρας, ένα κρυφό χαρτί που ακόμα δεν έχει χρησιμοποιήσει και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη τώρα στην Πράγα. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, 6 Οκτωβρίου. Σήμερα βγαίνει το Roots Race. Χθες τέθηκε η ναύτεξη ισχύ. Εγώ μέχρι πριν λίγο που το κοιτούσα, το βλέπω ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες, έχουμε και ένα χάρτη βέβαια. Ναι. Ίσως καλύτερα να δούμε πρώτα το χάρτη, άμα τον έχουμε, για να καταλάβουμε πρώτα πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται και πού είναι να πάει, μάλλον, εκτός και αν δεν το έχουμε ακόμα. Θα το έχουμε, μην ανησυχείς. Άρα αυτή τη στιγμή το στίγμα που βλέπουμε στους χάρτες είναι ότι είναι μέσα στην Ατάλεια, είναι. Όχι, το Roots Race βρίσκεται ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα. Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώς εδώ. Εδώ είναι. Εδώ είναι το κοντρόλ είναι πάρα πολύ γρήγορα. Αμέσως έχουμε το στίγμα. Είναι ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα, δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Πιθανότατα θα ξεκινήσει τέλος του μήνα. Θα συνοδεύεται όπως κάθε φορά από τουρκική φρεγάτα. Ναι. Θα πάει σε μια περιοχή η οποία συμπεριλαμβάνει και το σημείο γεωτρήσεων του 4ου πλωτού τουρκικού γεωτρύπανου, του Αμπντούλ Χαμίντ Χαν. Και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, κάποια σενάρια εξόδου, για παράδειγμα. Ναι. Εδώ τώρα μπορούμε να δούμε τις κάρτες. Η πρώτη να φύγει από εκεί για να πάει κάπου. Το πρώτο σενάριο είναι να κάνει μια παράκτια διαδρομή στα τουρκικά παράλια, χωρίς να ενοχλήσει κανέναν και να πάει στο σημείο ακριβώς των γεωτρήσεων, που είναι σχεδόν στο μισό κόλπο της Ατάλειας έχουν κλείσει. Ναι. Το δεύτερο σενάριο, άμα θέλουν να τραβήξουν το σκηνί, και της Ελλάδας αλλά και της Αμερικής, θα είναι να το στείλουν μέσα από το Αιγαίο, από το κέντρο του Αιγαίου, να περάσει από την καρδιά του Αιγαίου και να φτάσει στο σημείο των ερευνών του. Φυσικά όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στη διαδρομή και στις τουρκικές κινήσεις εκείνη την ημέρα. Δηλαδή να περάσει στο κέντρο του Αιγαίου, να περάσει μέσα από τα ελληνικά νησιά, από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Από διεθνή ύδατα. Ναι. Υπάρχουν διεθνή ύδατα. Να πάει από τα διεθνή ύδατα δηλαδή. Δεν είναι κλειστό το Αιγαίο, περνά τα καράβια. Προφανώς. Ναι. Καλά, προφανώς. Να περάσει δηλαδή από εκεί, απλά και μόνο να φοβόμαστε μην μπει μέσα. Για να προκαλέσουν ουσιαστικά. Ωραία. Και το τρίτο πιθανό σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια παράλληλη έξοδο του Roots Race με το νέο ελικοπτεροφόρο Ανατολού. Το οποίο επιθεώρησε προχθές το Σάββατο ο Ρεμτζέπ Τέγιπ Ερντογάν, πέταξε πάνω από το σημείο που βρίσκεται, και αυτό στη Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται, λιμενίζεται εκεί. Ανακοίνωσε ο ίδιος να βλέπουμε και τη φωτογραφία, το κοιτάει εδώ από το. Αυτό είναι περόπλο, ρε παιδί μου, είναι τόσο. Αυτό θεωρείται ότι είναι πλέον η αιχμή του δόρατος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ναι. Φέρει επιθετικά ελικόπτερα. Αυτά είναι πάνω. Όχι, αυτά τώρα είναι ραντάρ, είναι υπτάμενα ραντάρ. Ναι, ναι. Θα φέρει επιθετικά ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεκάδες από αυτά. Ναι. Τίποτα, και αυτό που βλέπεις είναι ένας πύραυλος από ένα ραφάλ. Βέβαια, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παρακολουθούν, δεν ανησυχούν. Εμείς θα χρησιμοποιήσω τις στρατιωτικές εκφράσεις. Έχουμε δύο αβύθιστα αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο, τη Σκύρο και την Κρήτη. Δεν έχουμε προφανώς να φοβόμαστε τίποτα. Λοιπόν, παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργία. Μας να είσαι καλά. Στις ενόπλες δυνάμεις κάναμε και το σταυρό μας. Ναι, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν φεύγει η Γεωργία Γαλατιώτη, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας. Πάμε στον κύριο Αυγερινό και τον κύριο Βαλασόπουλο. Καλημέρα. 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 Πώς είδατε εκεί πέρα, πώς είδατε τη Μελώνη, παιδιά, έχετε τίποτα αντιδράσει, τύπος αυτά, ξέρω εγώ. Πάμε από Βερολίνο πρώτα και μετά πάμε και Μόσχα. Για το συγκεκριμένο, δηλαδή, γιατί είναι καλημέρα. Το Σπίγκελ αναφέρει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, πανηγυρίζει η γερμανική ακροδεξιά για την νίκη της Μελώνη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν μετά από μία μεταφασίστρια, λέει, θέλει να γίνει ο σωτήρας της Ιταλίας. Εδώ υπάρχουν διάφορα πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες, κυρίως για το ρόλο που θα παίξει σε δύο θέματα η Ιταλία από εδώ και πέρα, με τη νέα κυβέρνηση. Την οικονομία, φοβόνται μία νέα οικονομική κρίση μπορεί να έλθει από την Ιταλία για ολόκληρη την Ευρώπη, και δεύτερον το θέμα με τη Ρωσία. Η Ιταλική ακροδεξιά, όπως και άλλες ακροδεξιά σχήματα στην Ευρώπη, είναι αρκετά φιλορωσικές. Υπάρχουν οι Μελώνη, βέβαια, γραφικές. Έχει αποστάσεις από αυτό, η αλήθεια είναι. Η Μελώνη, όχι, ναι, ο Σαλβίνη και ο Μπερλουσκόνη. Ναι.
ο Σαλβίνη και ο Μπερλουσκόνη. Η Λέγκα, υπάρχουν υποψίες ότι χρηματοδοτείται απευθείας από την Μόσχα, όπως και άλλα ακροδεξιά σχήματα. Εδώ να σας πω ότι μία πενταμελής επιτροπή του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, εναλλακτική για τη Γερμανία, βρέθηκε στη Ρωσία αυτές τις ημέρες. Κανείς δεν ήξερε γιατί αυτοί οι Γερμανοί ακροδεξιοί έχουν πάει στην Ρωσία. Τελικά αποκαλύφθηκε χθες ότι είναι στις περιοχές τις κατεχόμενες που γίνονται τα ψευτοδημοψηφίσματα και παίρνουν μέρος, λέει, ως διεθνείς παρατηρητές. Έτσι, διεθνείς παρατηρητές για αυτά τα δημοψηφίσματα. Για τα δημοψηφίσματα στις ακροδεξιοί περιοχές, μάλιστα. Ναι, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Γράφω τώρα, διάβαζα στην ΠΕΛ, τι θα γίνει με τις κυρώσεις, εάν θα συνεχίσουν να τις στηρίζει και η Ιταλία τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία μετά από αυτή την εξέλιξη. Η Μελόνι εισάχθηκε υπέρ κατά κάποιο τρόπο. Δεν είπε, ναι. Το τελευταίο διάστημα ήταν τα στρογγυλεύει. Ναι, μιλάμε όμως και για τους υπόλοιπους, το ακροατήριό της. Ο Μπερλουσκόνη και Ματέο, ο Σαλβίνη. Ο Σαλβίνη είναι ανοιχτά, φιλορώσος, έτσι. Ναι. Άρα εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως θα υπάρξει ένα ιταλικό μπλόκο στις κυρώσεις, τυχόν κυρώσεις. Στις κυρώσεις, πρώτον, ένα ή δύο είναι μεγάλες ανησυχίες, είπαμε. Το τι θα γίνει με τη Ρωσία, με τι θα γίνει με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και δεύτερον, εάν λένε η Ιταλία δεν μαζέψει τα οικονομικά της ούτε εκεί αυτή τώρα τη φορά, εκεί μπορεί να υπάρξει μια νέα οικονομική κρίση που μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες. Δεν έχουμε ξαναδεί στην Ιταλία. Έχουμε ξαναδεί δεξιά στην Ιταλία. Ακροδεξιά δεν έχουμε. Εντάξει, Πέπε Γκρίλο τώρα. Δηλαδή έχουν περάσει και από εκεί διάφοροι. Έτσι. Έχουν περάσει διάφοροι, έτσι, αλλά τέτοιο σχήμα δεν έχουμε ξαναδεί. Στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη και με τόσο κρίσιμα θέματα να τρέχουν διεθνώς. Θανάση. Από Ρωσία, γιατί έχουμε για αυτή την εξέλιξη. Βλέπω συγκρατημένες αντιδράσεις μέχρι στιγμής. Ναι. Ίσως γιατί βέβαια επειδή έχουν καεί στο χυλό του Τραμπ, οι Ρώσοι φυσάνε και το γιαούρτι. Ναι. Είχαν μεγάλες δηλαδή προσδοκίες όταν είχε αναλάβει ο Τραμπ με αυτά που διακήρυται. Αλλά τελικά δεν κατάφερε να κάνει και τίποτα στις διμερείς σχέσεις. Επομένως βλέπω αρκετή επιφύλαξη. Υπάρχουν βέβαια και πολλές ειρωνίες για το τι είδους δημοκρατία είναι αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όταν το αποτέλεσμα δεν ευνοεί κάποιες γραφειοκρατίες, δεν είναι και τόσο αναγνωρίσιμο, αναγνωρισμένο. Γιατί είναι σαν να απονομιμοποιείται δηλαδή το αποτέλεσμα. Φυσικά, ναι, ναι. Το είπε και ο Λαυρόφ, πάντως, νομίζω, δεν είναι. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει στην ομιλία του μια αναφορά σε αυτό. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο αυτό, δηλαδή ότι τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αρέσουν ή δεν συμφέρουν σε κάποιους, μοιάζουν ή περιγράφονται να είναι λιγότερο δημοκρατικά από άλλα. Τέλος πάντων, νομίζω υπάρχει αναμονή, γιατί βέβαια και στη Ρωσία έχουν πολύ σοβαρότερους μπελάδες να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή, μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση στην Ιταλία, μέχρι να αποφασίσει τι είδους εξωτερική πολιτική θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, σε λίγο, Θανάση, θα φτάσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, λέει, ρωσικά. Πάμε στη Ρώμη όμως. Είναι η Μαρία Αρώνη, η απεσταλμένη του Open, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία την εκλογική. Ναι. Πάμε να δούμε, να πάρουμε λίγο παλμό, να δούμε και λίγο αποτελέσματα. Πώς εξελίσσονται, αν και λίγο πριν είναι γνωστά αυτά. Έλα, Μαρία. Ναι, καλημέρα, καλημέρα από τη Ρώμη. Όλες οι εφημερίδες, όλα τα μέσα εδώ στην Ιταλία κάνουν λόγο για μια ιστορική νίκη της Τζόρτζια Μελόνι. Και μάλιστα από το κόμμα Fratelli d'Italia, το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, τα αδέρφια της Ιταλίας. Η Μελόνι έχει ξεπεράσει το ποσοστό που της έδιναν οι δημοσκοπήσεις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Έχει φτάσει στο 26,36%. Ναι. Ουσιαστικά κερδίζει μόνη της στο συνασπισμό της, στον δεξιό-ακροδεξιό συνασπισμό. Ναι. Η χώρα γυρνά το τιμόνι δεξιά, τονίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης εδώ πέρα. Η κέντρο-δεξιά
έχει την απόλυτη πλειοψηφία, κεντροδεξιά τη λένε εδώ στην Ιταλία, δηλαδή τη συμμαχία Μελόνι, Σαλβίνι με τη Λέγκα και τον Μπερλουσκόνη Φορτζιτάλια. Ποιος είναι κέντρο, το κέντρο, ποιος το κάνει εκεί. Ο Μπερλουσκόνη είναι η δεξιά, ο Σαλβίνι είναι ευρωσκεπτικιστής και αυτός ακροδεξιός θα τον μπορούσα να τον πούμε. Και η Μελόνι δεν τη λένε ακροδεξιά. Εντάξει, τη λένε ακροδεξιά εδώ τα αριστερά κόμματα, κάποιοι όμως δεν τη λένε ακροδεξιά, τη λένε δεξιά. Ανήκουνε, διάβαζα το πρωί η Μαρία, ότι την ανήκουν και σε εντελώς διαφορετικές ευρωπαϊκές ομάδες. Καθένα είναι σε άλλη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Μπερλουσκόνη είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι σημαντικό ότι αυτός ο ακροδεξιός συνασπισμός λοιπόν έχει την απόλυτη πλειοψηφία και στην Βουλή και στη Γερουσία. Ναι. Οπότε είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Ιταλία μετά από χρόνια. Η Μελόνι έχει μια ξεκάθαρη νίκη, γιατί έπεσε μέσα στη συμμαχία της πάρα πολύ η Λέγκα. Γιατί είχε ίδιες θέσεις σχεδόν με τη Μελόνι, όλοι λέγανε ότι ό,τι έλεγε η Μελόνι ακόμα παραπάνω έβαζαν τον πύχη και καλά. Τώρα αυτή τι τους έχει υποσχεθεί, ρε παιδί μου, κάτσε τώρα. Λέμε. Πήγε ο Ιταλός και τους ψήφισε. Τι υποσχέθηκε δηλαδή. Αυτό που λένε όλοι εδώ πέρα είναι ότι η Μελόνι ανέβηκε. Διότι το κόμμα της Μελόνι, το Fratelli d'Italia, ήταν το μοναδικό κόμμα που δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση Ντράγκη. Όλα τα άλλα κόμματα συμμετείχαν στην κυβέρνηση Ντράγκη. Όλα έπεσαν. Είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα για το Δημοκρατικό Κόμμα του Ενρίκο Λέτα, την κεντροαριστερά. Γύρω στο 19 ακόμα κάτι, έπεσε κάτω από το 20%. Τρίτη δύναμη είναι το Movimento 5 Stelle, το κίνημα 5 αστέρων, το αντισυστημικό κόμμα. Ανέβηκε λίγο σε σχέση με αυτό που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις, 15,2%, παρά το γεγονός ότι ο Νότος απήχε περισσότερο στις κάλπες. Το ποσοστό αποχής πόσο είναι συνολικά περίπου? Είναι τεράστιο, είναι και αυτό εντυπωσιακό. Είναι η συμμετοχή, είναι γύρω στο 64% πολύ μικρή συμμετοχή. Ενώ πριν το 2018 στις τελευταίες εκλογές η συμμετοχή ήταν 74%. Μιλάμε για περίπου 10 μονάδες διαφορά. Ναι. Ο Νότος λοιπόν βλέπουμε, παιδιά, ό,τι βλέπουμε και στη Γαλλία, ό,τι βλέπουμε και τα αστικά κέντρα, ο πλούσιος βοράς σε σχέση με τον φτωχότερο Νότο. Ναι, η επαρχία σε σχέση με τον κοσμοπολιτισμό, σε αντίθεση με τα φτωχά στρώματα, αυτό βλέπουμε. Οι μορφωμένοι και αυτό. Και να πούμε ότι η Τζόρτζια Μελόνι, αφού έχει τόσο μεγάλο προβάδισμα ακόμα μέσα στο συνασπισμό της, έχει πάνω από 26%, ενώ ο Μπερλουσκόνη έχει 8% και νομίζω και η Λέγκα του Σαλβίνι έχει 9%, έχει πέσει πολύ. Αυτό σημαίνει ότι η Μελόνι πλέον έχει το πάνω χέρι στο συνασπισμό, άρα θα μπορεί να έχει και το πάνω χέρι στην επιλογή των χαρτοφυλακίων και κατά πάσα πιθανότητα, ό,τι όλα δείχνουν, με αυτή τη ξεκάθαρη νίκη θα είναι και η επόμενη πρώτη πρωθυπουργός γυναίκα της Ιταλίας. Τι τους έχει πει? Τι τους έχει πει? Θα σου κάνω 20% αύξηση στις συντάξεις, στους μισθούς. Τι τους έχει πει? Αυτό που λέει είναι ότι τώρα εγώ θα κοιτάξω το συμφέρον της Ιταλίας. Δηλαδή, όχι μετανάστες, αυτό που λέει και ο Σαλβίνι, έτσι δεν είναι? Όχι μετανάστες. Ευρώπη. Πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Άρα ουσιαστικά λέει επίσης, γιατί άκουσα μία ομιλία της που έλεγε, μας λένε γονέα 1, γονέα 2, ΛΟΑΤΚΙ. Μας λένε κώδικα. Παλιό είναι αυτό. Δεν ψηφίζουν γι' αυτό, Παναγιώτη. Ρε παιδί μου, ναι. Ψηφίζουν και γι' αυτά, αλλά σου λέει. Τι τους είπε, θα σου δώσω 20% αύξηση, 10% αύξηση, θα σου αυξήσω τους μισθούς, θα σου αυξήσω τις συντάξεις. Είπε τέτοια πράγματα ή τι ψηφίσαν έτσι? Ναι, είπε και για το εισόδημα, ότι για λιγότερους φόρους, για... Ναι, είπε. Τώρα δεν ξέρω. Γενικά η Μελόνι είναι μια πολιτικός που υποσχέθηκε αυτό που ενδεχομένως ήταν να ακούσει ένα κομμάτι της αλληλικής κοινωνίας, που έχει να κάνει με τους μετανάστες, έχει να κάνει με αυτά. Πρώτα η Ιταλία και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αλλά να δούμε τελικά τι θα κάνει στην πράξη. Στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει, αλλά πρώτα να αναλάβει η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας και μετά να δούνε τα πρώτα δείγματα γραφής της κυρίας Μελώνη. Γιατί να δούμε αν τελικά η Μελώνη θα χτυπήσει τη γροθιά στο τραπέζι του Συμβουλίου, όπως λέει. Λοιπόν. Διότι η Ιταλία, μην ξεχνάμε, έχει ένα διογκωμένο χρέος και εξαρτάται και πολύ από την χρηματοδότηση των Βρυξελών. Σωστά. Από το τεράστιο ταμείο. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι 200 δισμών. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τους συναδέλφους να πάνε αυτό και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε στους συναδέλφους, θα τους δούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε για την αναμονή. Πάμε να δώσουμε ένα δώρο. Δώσε εδώ πέρα ένα αμάξι, παιδιά. Πεζό 208, έκδοση like, 18.000 η αξία του, 75 άλογα, φοβερό αυτοκίνητο, βραβεία πολλά, χαμηλές αποδόσεις, τρομερός εξοπλισμός, ωραιότατο. Fuel pass από τον καμπουράκι, να ξέρετε. Ναι, ναι. Ένα ντεπόζιτο γέμισμα. Εσύ δεν δεις ποτέ τίποτα. Να δώσω κάτι, τι θέλω. Καλά, εντάξει. Μισό-μισό θα από το δώσω. Από παράκληση, ναι. Μισό-μισό. Λοιπόν, διεκδικήστε το 14999, επίσης όμως διεκδικήστε ένα άλλο φοβερό δώρο. Ένα μαντεμένιο ενεργειακό ισπανικό τζάκι του ομίλου Φράγκου, θερμαντική κάλυψη ως 100 τετραγωνικά με εξοικονόμηση ενέργειας 80%, 60% λιγότερα ξύλα, εγγύηση 10 χρόνια. Το δώρο, λέει, είναι αερόθερμο και δίνει ζεστό αέρα στο σπίτι. Λοιπόν, περιλαμβάνει επίσης 4 μέτρα καμινάδας για την τοποθέτηση εστίας της μονός και της ψωσανίδας. 14999 τηλεφώνημα ή SMS για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και τον υποστράτηγο, αποστρατεία, τον κύριο Κολοκούρη Κωνσταντίνο Κολοκούρη στο τραπέζι. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, στρατηγέ. Να είστε καλά. Γεωργία μας εδώ. Γεωργία Γαραζιώτη, εδώ είναι το στήριγμα, το στρατιωτικό του σταθμού τώρα. Μην το... Λοιπόν, για πάμε μισό λεπτό στον Παντελή και στον Θανάση. Θανάση, πες μας, σε παρακαλώ. Πώς πάει τώρα αυτή η ιστορία εκεί με τις επιστρατεύσεις, με τις, ξέρω εγώ, που τους μπλοκάρει, που τους στέλνει στο μέλλον. Για πες μας, για περιγράψε μας πώς είναι η κατάσταση. Έχει και ένα πέσιμο διεθνές κατά του Λαυρόφ, γιατί ουσιαστικά είπε και αυτός για πυρηνικά. Αυτό λένε γενικώς. Καταρχάς, για τον κύριο Λαυρόφ υπάρχουν αρκετά σχόλια βέβαια στο ρωσικό τύπο και σε Ρώσους αναλυτές, ότι είναι περίεργη αυτή η επιμονή να ακούγεται μόνο ό,τι λέει η Ρωσία για τα πυρηνικά όπλα και να υποτιμάται διεθνώς το γεγονός ότι και άλλοι παίκτες στην υπόθεση του Ουκρανικού έχουν αναφερθεί στα πυρηνικά. Για παράδειγμα, η κυρία Τράς, η πρωθυπουργός της Βρετανίας, είπε ότι είναι έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί. Αυτά όλα λίγο πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ή κατά τη διαδικασία. Και επίσης ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, επανειλημμένος θέτει το ζήτημα των πυρηνικών. Άλλωστε, μία από τις αφορμές που ξεκίνησε αυτή η πολεμική ιστορία φαίνεται πως είναι και τα πυρηνικά. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Ζελένσκι είπε ότι κακώς η Ουκρανία έμεινε χωρίς πυρηνικά και ότι θα έπρεπε να επιδιώξει να αποκτήσει ξανά. Επίσης, ο Ζελένσκι επανειλημμένος έχει καλέσει τους δυτικούς, αν χρειαστεί, να πάρουν πολύ σοβαρά τις ρωσικές απειλές και να απαντήσουν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας και πυρηνικά. Το ζήτημα είναι, φαντάζομαι, ότι έχει να κάνει με τα δημοψηφίσματα, Θανάση, ότι σου λέει ότι εφόσον αυτές οι περιοχές θεωρηθούν ρωσικό έδαφος, εκεί τι θα γίνει. Είναι σαν να λες ότι η Ουκρανία σταματάει. Αν δεν σταματήσει η Ουκρανία να διεκδικεί τα συγκεκριμένα εδάφη, την επανάκτηση των εδαφών, εκεί μπορεί να κάνω χρήση πυρηνικών. Εκεί εδράζεται, φαντάζομαι, ο φόβος ο οποίος έχει διασπαρεί παγκοσμίως. Αυτή είναι μια πολύ πάντως διευρυμένη ερμηνεία του στρατιωτικού δόγματος της Ρωσίας. Ναι. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι το δόγμα τους λέει μόνο αν απειληθεί η ύπαρξη του ρωσικού κράτους και όχι απλώς η κυριαρχία του. Άλλωστε, σε ρωσικό έδαφος έχουν πέσει ήδη ουκρανικές βόμβες και δεν είδαμε πυρηνικό χτύπημα.
Το λέω για τις μεθοριακές περιοχές της Ρωσίας που έχουν δεχτεί χτυπήματα από την Ουκρανία. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι προφανές ότι Μόσχα για πες λέει μας πω, εντάξει, ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πες μας, πώς πάει αυτή η ιστορία λέω με την για το δημοψήφισμα και τις, και τις επιστρατεύσεις. Ναι. Για τις επιστρατεύσεις δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Γιατί ενώ την ίδια στιγμή ξέρουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, νεαροί άνδρες δηλαδή, να αποφύγουν την στράτευση, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν δεχτεί το φύλλο πορείας για να στρατευθούν, απλώς με το φόβο ότι μπορεί να τους έρθει προσπαθούν να διαφύγουν προς κάποιες γειτονικές χώρες. Οι περισσότερες από τις οποίες βέβαια ήδη είτε κλείνουν τα σύνορα είτε δεν ενδιαφέρονται να τους διευκολύνουν. Και στη Γεωργία υπάρχει τέτοια συζήτηση και η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κλείνει όλες τις εισόδους για τους Ρώσους που έχουν βίζα Σέγγεν. Μόνο η Φινλανδία παραμένει ως διέξοδος. Όμως και αυτό είναι υπό μεγάλη συζήτηση, γιατί βέβαια πολλοί το ξανασκέφτονται όταν συνειδητοποιούν ότι θα είναι τεράστιες οι ποινές που θα αντιμετωπίσουν, όπως συμβαίνει με κάθε λιποτάκτη σε οποιαδήποτε επιστράτευση. 10 χρόνια είναι 10 έτη για τους λιποτάκτες και 15 χρόνια για τους όσους συμμετέχουν σε λαιλασίες. Σε κάθε περίπτωση το λέω, λαιλασίες είναι για τις διαδηλώσεις. Όχι, οι λαιλασίες είναι στις περιοχές όπου γίνεται η πολεμική επιχείρηση. Και επειδή ενδεχομένως να μην βλέπετε από τα διεθνή πρακτορία, γιατί είναι και αυτά πολύ επιλεκτικά και δείχνουν μόνο ότι είναι αρνητικό για τη Ρωσία, να μην βλέπετε δηλαδή και εκείνα που είναι θετικά, εγώ βλέπω πάρα πολλά ρεπορτάζ και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος συμμετέχει και μερικοί από αυτούς συμμετέχουν εντελώς συνειδητά. Έχω και τέτοιους γνωστούς, έχω και δημοσιογράφους τέτοιους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφύγουν τη στράτευση, αλλά λένε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την απειλή από την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και τα δύο και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στο να καταφέρει η Ρωσία να συγκεντρώσει τις 300.000 επίστρατους που αποφασίστηκε με αυτή τη διαδικασία. Μαζί με τους μισθοφόρους. Στη Γερμανία πώς το βλέπουν, Παντελή? Φέρνουν ένα παράδειγμα το γεγονός ότι 10 ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 10 ημέρες μετά, το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι 60.000 Ουκρανοί άντρες που ζουν στη Γερμανία και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης είχαν περάσει τα σύνορα με την Πολωνία, οδεύοντας προς την πατρίδα τους για να υπερασπιστούν και να πολεμήσουν για τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι στη Ρωσία πάρα πολλοί προσπαθούν να φύγουν προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό λένε είναι και η διαφορά του εισβολέα από αυτόν που αμήνεται. Οι Ουκρανοί έτρεξαν οι άντρες να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Οι Ρώσοι, πολλοί από αυτούς, προσπαθούν να διαφύγουν στο εξωτερικό, γιατί ξέρουν ότι πρόκειται για έναν πόλεμο εισβολής. Και αυτό είναι το δύσκολο. Και τέλος πάντων υπάρχει και το ερώτημα, τι έγινε ο επαγγελματικός στρατός της Ρωσίας? Τελείωσε? Γιατί έχουν τους έφεδρους τώρα? Μάλιστα. Πού πήγανε όλοι αυτοί οι επαγγελματίες? Δεν φτάνουν. Είναι λίγοι για να καταλάβουν μια τεράστια χώρα σαν την Ουκρανία, αυτό λένε. Ναι. Ναι. Λίγη. Τώρα το κατάλαβαν 7 μήνες μετά. Προφανώς τώρα το κατάλαβαν, διότι μετά από δεν την κατάλαβανε. Αμέσως κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Καλημέρα και στον Θανάση και στον Παντελή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Την Αλεξία Δασούλη. Αλεξία. Την Αλεξία. Για να πάμε στα καθαυτό ελληνοτουρκικά. Αποτίμηση του ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πρασινάδες μου βγαίνει τώρα. Γελάει. Δεν σου αρέσει, Δημήτρη? Όχι, όχι, μου αρέσει γιατί πάει και με το φουστάνι σου. Έχεις ανθίσει, ρε, εσύ, Αλεξία. Εγώ μπορεί να έχω ανθίσει, στα ελληνοτουρκικά δεν βλέπω να ανθίζουν όμως καθόλου, έτσι. Ναι. Διότι μόλις επιστρέψαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησαν και πάλι
αυτές οι ρητορικές. Ξεκίνησε και πάλι η ρητορική της έντασης και η πολεμική ρητορική. Είδαμε και χθες το βίντεο της Γεωργίας που παρουσίασε τις φωτογραφίες με τα drones. Είδαμε τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Και έχουμε τώρα μπροστά μας την ειδική σύνοδο κορυφής στις 6 Οκτωβρίου στην Πράγα. Είναι μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προσκληθεί και η Τουρκία. Ο Ταγκίπ Ερντογκάν ακόμη δεν έχει πει αν θα πάει ή όχι, έχει ωστόσο προσκληθεί. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να πάει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα υπάρξει μια διμερή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγκίπ Ερντογκάν εκεί. Από την ελληνική πλευρά, διπλωματική κύκλη, λένε ότι για την ώρα δεν έχει οριστεί καμία τέτοια συνάντηση. Και πώς να γίνει αυτό, αφού βλέπουμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπει ο Ταγκίπ Ερντογκάν δεν δείχνουν καμία αισιοδοξία, δεν δείχνουν δηλαδή κανένα περιθώριο ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Την δήλωση του Καλίν, πώς τη διαβάζουν στην ελληνική κυβέρνηση? Την υπολογίζουν, Παναγιώτη, διότι ο Ιμπραήμ Καλίν δεν είναι ένας τυχαίος αξιωματούχος, είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος του Ταγκίπ Ερντογκάν. Και όταν λέει ο Ιμπραήμ Καλίν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συνάντηση, σημαίνει ότι έχει λάβει εντολή από τον ίδιο τον Ταγκίπ Ερντογκάν να το πει αυτό. Από θέση αρχής, ο Πρωθυπουργός θέλει το διάλογο, θέλει τις συναντήσεις. Άλλωστε, όπως είπε και από το βήμα του ΟΗΕ, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Πρέπει να μιλάμε, διότι η γεωγραφία δεν αλλάζει. Αλλά έχει θέσει και το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Mm-hmm. Επομένως, για οποιαδήποτε συνάντηση διμερή, έτσι το τονίζω, διμερή, διότι ο Ερντογκάν, εάν πάει, θα τους δει όλους τους ηγέτες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι να υπάρξει μια διμερή συνάντηση, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου. Για την ώρα αυτό δεν υπάρχει, εφόσον ακόμη δεν έχει ορίσει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν βλέπω φως. Ναι, ούτε εγώ βλέπω φως. Έτσι όπως εξελίσσεται. Αλεξία, να είσαι καλά. Αλεξία, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Το θέμα είναι να καλημερίσουμε και τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Καλημέρα. Το θέμα είναι ότι λένε όλοι ότι το πιο επικίνδυνο στρατηγέ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία επικοινωνία σε κανένα επίπεδο που να αποκλιμακώσει τυχόν ένταση. Και δηλαδή, συνεχίζεται η επιθετική ρητορική καθημερινά. Ακριβώς. Και χθες με δηλώσεις από τον Ομέρ Τσελίκ. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν γίνει ένα ατύχημα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας να σηκώσει το τηλέφωνο κάποιος να αποκλιμακώσει την ένταση. Και να μας εξηγήσετε, αν μπορείτε, πού εδράζεται ουσιαστικά η τουρκική προκλητικότητα, τι επιδιώκει, για ποιους λόγους το κάνει αυτό ο Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν το κάνει αυτό και το κάνει χρόνια η Τουρκία και πριν ακόμα τον Ερντογκάν. Κυρίως γιατί θέλει να αλλάξει το status quo στο Αιγαίο, θέλει να εκμεταλλευτεί τις θαλάσσιες ζώνες και σαφώς θέλει να αναδειχθεί σε περιφερειακή υπερδύναμη. Όμως, εγώ δεν θα μιλήσω, θα ήθελα να αναφερθώ όχι στο τι κάνει η Τουρκία, στο τι κάνουμε εμείς, τι κάνουμε σαν Ελλάδα. Ακολουθούμε, αντί να ακολουθούμε μία αποτρεπτική στρατηγική, και θα αναλύσω αμέσως στη συνέχεια το τι είναι αποτρεπτική στρατηγική, ακολουθούμε και έχουμε υιοθετήσει χρόνια τώρα μία στρατηγική κατευνασμού. Τι σημαίνει στρατηγική κατευνασμού? Θα δείτε με τα λίγα που θα πω ότι είναι ό,τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα. Είναι η στρατηγική που ακολουθεί το ασθενέστερο κράτος προς το ισχυρότερο, προκειμένου να εξορροπήσει τη στρατιωτική του ισχύ και να μην οδηγηθεί σε πόλεμο. Να. Τι γίνεται τώρα? Το ισχυρότερο κράτος προοδευτικά αυξάνει τις απαιτήσεις αξιώσεις έναντι του ασθενεστέρου και στην πορεία είτε το ασθενέστερο κράτος παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στο ισχυρότερο, είτε οδηγείται σε πόλεμο. Περίπου εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια εμπόλεμη σύραξη με την Τουρκία. Θα μου πει κάποιος, μα θα γίνει πόλεμος με βεβαιότητα αυτό? Δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Ούτε ο ίδιος ο Ερντογκάν ίσως. Όμως φαίνεται ότι με την στρατηγική κατευνασμού που έχουμε υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια και με το να υποχωρούμε στις διαρκώς αυξανόμενες, θα σας απαντήσω αμέσως, επιδιώξεις της Τουρκίας, πλέον θα απολέσουμε εθνικό έδαφος. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει πόλεμο με την Τουρκία προηγουμένως? Εάν ο πόλεμος είναι η χείριστη λύση. Εάν όμως είναι ο Τούρκος να σου πάρει εθνικό έδαφος, να εκμεταλλεύεται τις θαλάσσιες ζώνες και όλα τα άλλα, θα πρέπει να κάνεις τι? Αποτρεπτική στρατηγική. Τι είναι η αποτρεπτική στρατηγική? Η αποτρεπτική στρατηγική για να έχει ουσία και να έχει αποτέλεσμα, όπως η ελληνική κυβέρνηση χρόνια τώρα λέει ότι έχουμε αποτρεπτική στρατηγική, θα πρέπει πρώτον να υπάρχουν τρεις παράγοντες. Πρώτον, να έχεις ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.
Δεύτερον και γίνεται βασικό. Γίνεται αυτό πλέον. Δεν γίνεται. Είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Mm-hmm. Δεύτερον, να έχεις τη θέληση και τη δύναμη να τις χρησιμοποιήσεις. Πολιτική βούληση λέτε. Και τρίτο και σπουδαιότερο, να έχεις πείσει τον αντίπαλό σου ότι θα τις χρησιμοποιήσεις. Από αυτά τα τρία λοιπόν που ανέφερα, νομίζω ότι μάλλον μόνο το πρώτο ισχύει σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχουμε μια καλή στρατιωτική δύναμη. Ισχύει. Από εκεί και πέρα, με το να παραχωρούμε στα Ήμια, για παραδείγματος χάρη, εθνικό έδαφος και να αφήνουμε τους Τούρκους να καταλάβουν εθνικό έδαφος, ελληνικό έδαφος στα Ήμια, εκεί δείχνουμε ότι εν μέρει αποδεχόμαστε να γκριζάρουμε ζώνες στο Αιγαίο. Στρατηγέ, τώρα εγώ δεν θέλω να τα βάλω μαζί σου. Ναι. Τα ίδια λέει και ο Μιλόσεβιτς, η Ιουγκοσλαβία και τη διέλυσε τη χώρα. Εγώ δεν είπα να γίνει λοιπόν, πόλεμος στην Τουρκία. Για προσέχουμε τι λέμε. Δηλαδή, πρόσεξε. Άλλο να, εσύ τι λες δηλαδή, να λέει ο Ερντογάν. Θα έρθω νύχτα και να του λέμε εμείς έλα και θα σου κόψω το λαρύγγι. Και, και θα πει αυτός θα σε κρεμάσω και όπως θα του λέμε θα σε πανουκώσω. Δεν λέω αυτό, μα και που το λέμε αυτό δεν γίνεται τίποτα. Λέμε και επειδή λέμε τι έγινε. Λοιπόν, εάν υπάρχει ουσία παραχώρηση, είναι άλλο. Εάν ουσία. Όταν τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ φτάνουν μέχρι την Κομωτινή και τραβάνε από πάνω φωτογραφίες. Ναι, να τα ρίξουμε, ναι, να τα ρίξουμε όταν, λέτε. Ναι, κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε, ναι. Κοιτάξτε. Όταν τον Μπαϊρακτάρ, για παραδείγματος χάρη, το 2018 ναι. Είναι πάνω από τη φρεγάτα μας και πετάει και τραβάει με την κάμερα και καθόμαστε και λέμε, αν το ρίξουμε, αυτό έγινε και στον Εύρο, πού θα πάνε οι σφαίρες μας, μήπως πέσουν σε κάποιο χωριό, μιλάω για τον Εύρο, και σκοτώσουμε κάποιον δικό μας. Έτσι. Δεν γίνεται αποτρεπτική στρατηγική. Είδατε τους Τούρκους που τολμήσανε και ρίξανε το ρωσικό αεροσκάφος. Εμείς για 30 είμαστε... δευτερόλεπτα που μπήκε μέσα και δεν ανεξαιρεθούν. Εμείς είμαστε μια άλλη χώρα, με άλλη νοοτροπία και άλλη λογική και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χώρα, όχι, παιδιά, το ακούμε και αυτό. Εγώ δεν λέω το ακούμε και αυτό. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λένε οι υπουργοί μας. Δεν είμαστε πολεμική χώρα. Εγώ δεν ισχυρίζομαι να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ναι, αλλά αν το έριχνε τον ντρόουν εκεί, ήταν ένα ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Έτσι όπως πάμε με την στρατηγική κατευνασμού, είναι σίγουρο ότι θα πολέσουμε εθνικό έδαφος. Είναι σίγουρο αυτό. Το ακούω. Ελάτε, κύριε Δασποτόπουλε. Το ακούω, ναι, εντάξει, το ακούμε. Τι λέτε εσείς, κύριε Δασποτόπουλε. Κατ' εμέ, καταρχάς, δεν έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια πολιτική κατευνασμού. Το δεύτερο και σημαντικότερο. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να κάνουμε μια ειρηνική διευθέτηση των πραγμάτων, διότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Η Τουρκία θέλει να τα επιλύσει με άλλους τρόπους. Το να κλιμακώνουμε εμείς από πλευράς μας την ένταση της Τουρκίας ή να απαντάμε κι εμείς με κλιμάκωση, είναι σαν να πέφτουμε στην παγίδα των Τούρκων. Οι Τούρκοι τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν με την απειλή των όπλων να μας οδηγήσουν να συζητήσουμε θέματα τα οποία δεν πρέπει και δεν συζητάμε. Αποστρατικοποίηση νησιών, γκρίζες ζώνες, διχοτόμηση της Κύπρου. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει κάθε τόσο? Να δημιουργήσει εντάσεις, να τις κλιμακώσει, προκειμένου μετά η διεθνής κοινότητα να πει το γνωστό, καθίστε τώρα, συζητήστε τα όλα και βρείτε τα. Εάν η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, εμείς δεν πρέπει να την ακολουθήσουμε. Εάν όμως η Τουρκία πράγματι παραβιάσει κόκκινες γραμμές, δηλαδή έχουμε ένα σκηνικό τύπου ημείων, εκεί τότε ναι πραγματικά θα πρέπει να λειτουργήσουμε κεραυνοβόλα και άμεσα. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση τι λέει? Ότι δεν θα αφήσω ένα τοπικό επεισόδιο να μείνει τοπικό. Αν υπάρξει θέμα κυριαρχίας, τότε η αντίδρασή μας θα είναι ενιαία. Είναι ξεκάθαρο αυτό το δόγμα ότι όταν υπάρξει ένα μεμονωμένο περιστατικό θα το γενικεύσουμε εμείς? Έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα αυτό? Ναι, βεβαίως. Αυτό εκπέμπει η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό και ο αρχηγός Γεθά είπε το περίφημο: πρώτα θα εξοντώσουμε, θα κάψουμε όποιον πατήσει ελληνικό έδαφος και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Είναι άλλο πράγμα να προφυλάσσεις την κυριαρχία σου και είναι άλλο πράγμα να ακολουθείς και εσύ τον αντίπαλό σου. Εντάξει τώρα, κύριε Δασποτόπουλε, πρόσεξε τώρα. Επειδή και ο κύριος Κολοκούρης δεν μιλάει έτσι. Δηλαδή, μπορεί να τον ακούει άλλος και να λέει: πολύ πολεμοχαρής μου είναι το. Όχι, έχει εμπειρία. Αλλά ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ένας από αυτούς που είχε βάλει με το πολυβόλο στο τουρκικό, στο τουρκικό υποβρύχιο. Το 97. Να τα λέμε, δηλαδή. Αν θέλετε, ο κύριος Κολοκούρης, το κάθε στρατιωτικός, πρέπει να έχει αυτή την αγάπη για την πατρίδα, να θέλει το κάτι παραπάνω.
πολύ θετικό αυτό. Αλίμον αν ήταν διαφορετικά. Απλά εγώ ρωτάω, επειδή ακούμε για τα ντρόν, τα βλέπουμε, και τώρα η αλήθεια είναι ότι αναρωτιέται πολλές φορές και κάποιος, καλόπιστα, λέει γιατί δεν ρίχνουμε. Είναι εύκολη κουβέντα αυτό, κύριε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι επιχειρησιακά ετοιμάζεται μια ολοκληρωμένη απάντηση σε συνεργασία και με τρίτες χώρες. Ξέρετε, σήμερα μπορείς με ηλεκτρονικά μέσα να τα αποτρέψεις αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν μηχανισμοί που τα αποσυντονίζεις. Τα γυρίζεις πίσω ή πέφτουν μόνα τους. Το μόνα τους βέβαια εννοώ ότι τους δημιουργείς ηλεκτρονικές δυσκολίες. Ναι. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, από ό,τι έχω καταλάβει, ο στρατός μας ετοιμάστηκε για να ολοκληρώσει και αυτή την κατάσταση. Έτσι είναι στο τελικό στάδιο των δοκιμών. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ που ήσταν εδώ. Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστούμε την Γεωργία Καραγιώτη. Γιατί αμέσως τώρα θα ξεκινήσουμε να δούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος της Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να τον ρωτήσουμε για όλα. Έχουμε θέματα. Βέβαια. Έχουμε μεγάλη θέματα κουβέντα. Πολλά. Μεγάλη κουβέντα όλο αυτό που λέμε, που περιγράφουμε, στο πώς λειτουργούν οι ενόπλες δυνάμεις, στο πόσο, πώς απαντάς άμεσα κτλ. Είναι μια πολιτική κουβέντα και μια κουβέντα η οποία δεν είναι απλή. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη μας. Ναι, υπάρχει, κοίταξε, υπάρχει και το περίφημο δόγμα ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους στρατηγούς. Να τα... Λοιπόν, πρέπει να ήταν και κάπου πολιτικό δηλαδή. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριος Ανδρουλάκης. Πώς πάτε, όλα καλά? Όλα καλά. Εσείς πώς πάει, η υγεία σας πώς πάει καταρχήν? Εντάξει. Είμαστε σε στάδιο recovery σιγά σιγά. Εντάξει, καλύτερα. Σε θεραπείες μας, εντάξει, όλα καλά. Καλύτερα. Ωραία. Και λοιπόν, ο Καραμαλής το είχε πάθει και είχε πρωθυπουργός μετά, οπότε... Αληθώς, αυτό λέγαμε τότε, θυμάσαι. Δεν μας χρειάζονται. Ήτανε... Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε τώρα συγκρίσεις, λέμε. Ήτανε στο ποδόσφαιρο, εσείς ήταν στο μπάσκετ. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, επειδή θα τα πούμε όλα, αλλά επειδή σε 2-3-4 λεπτά θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Να πούμε λίγο για τη Μελόν, τι γίνεται στην Ιταλία τώρα, ούτως πριν πάμε στα εσωτερικά μας. Αλλά όσο έχω όλα μπερδεύονται. Χθες το βράδυ τώρα αργά βγήκαν τα αποτελέσματα. Καταρχάς τους βοηθάει πάρα πολύ ότι είναι το σύστημα το 1 τρίτο μονοεδρικές. Οπότε, επειδή τα βρήκαν όλοι μαζί, δεξιά, ακροδεξιά, ναι, ουσιαστικά έχουν μεγάλο πλεονέκτημα στις μονοεδρικές. Γι' αυτό θα πάρουν και μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά το ιταλικό πολιτικό σύστημα έκανε την ακροδεξιά να φαίνεται mainstream. Εγώ, ναι, επειδή είχα και συνάδελφο το Σαλβίνι, ναι, από το 2014 μέχρι τις ιταλικές εκλογές τις προηγούμενες, τους δώσανε πολύ μεγάλο έδαφος. Λέει, κανονικοποιήσανε την ακροδεξιά ρητορία και σε έναν βαθμό και τη φιλορωσική ακροδεξιά ρητορία. Οφείλω όμως να πω, γιατί αυτό γίνεται έτσι, είναι ένα μπέρδεμα στο δημόσιο λόγο. Η Μελόνι έχει σταθεί απέναντι στην εισβολή. Αλήθεια. Και είναι και υπέρ των κυρώσεων. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για μια συνεργασία όλων των ακροδεξιών και δεξιών δυνάμεων. Εάν, κατά ταπεινή μου άποψη, υπήρχε μια ανάλογη συνεργασία της κεντροαριστεράς με τις υπόλοιπες δυνάμεις, πιθανόν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, ναι, σήμερα. Το ότι δεν υπήρξε αυτή η συνεννόηση, το άφησαν πολύ μεγάλο χώρο στην πολυδιάσπιση, στον κατακαιρματισμό, βοηθήσει, υπάρχουν και άλλα. Και τώρα, πολιτικά τι σημαίνει? Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δεν υπάρχει. Αυτό που λένε κάποιοι για αστάθεια, υπάρχει ακροδεξιά σταθερότητα. Δηλαδή η Ιταλία δεν πάει σε αστάθεια. Έχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία το κυβερνητικό σχήμα αυτό που, ναι, θα σχηματιστεί. Αστάθεια στην Ευρώπη όμως. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένα μήνυμα μεγάλη ακροδεξιά και συντηρητική στροφή. Το οποίο τώρα θα φανεί και στα κοινωνικά θέματα. Η Μελόνι στα κοινωνικά είναι πάρα πολύ απέναντι σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα, ναι, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, έχει πει δημοσίως ότι θα καταργήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολλούς και το είχε κάνει η προηγούμενη και κυβέρνηση. Και πώς την ψηφίζει ο φτωχός, ναι, ο κόσμος? Διότι, κύριε Καμπουράκη, πιστεύω ότι ο ρατσισμός, τα θέματα ξενοφοβίας, τα θέματα απαξίωσης του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, τα θέματα βορρά-νότου, δηλαδή το ελάχιστο, ναι, ναι, εγγυημένο εισόδημα, το έπαιρναν συντριπτικά στο Νότο. Οπότε λέγοντας ότι θα το καταργήσει, στο Νότο βγαίνουν πρώτα τα 5 αστέρια που το είχαν θέσει τότε, ναι, το είχαν ψηφίσει, και στο Βορρά βγαίνει αυτή, διότι σου λέει θα το καταργήσω, αλλά θα δίνετε χρήματα στο Νότο. Είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Τώρα για την Ευρώπη είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι πραγματικότητα. Ο Ντράγκη ήταν ένας πολιτικός, εγώ θα πω τη λέξη πολιτικός, γιατί τον έχω γνωρίσει, ναι, και ως ευρωβουλευτής. Μια τεράστια προσωπικότητα για την Ευρώπη. Σε πάρα πολλά θέματα, γεωπολιτικά, οικονομικά, πρωτοστατούσα. Και για μας είναι μεγάλο μειονέκτημα και σαν Ελλάδα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρίσκεται στο Συμβούλιο. Δηλαδή, αντικατάσταση στο Συμβούλιο ηγετών.
του Ντράγκη από τη Μελόνι είναι κακό για την Ιταλία και την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει άνοδος της ακροδεξιάς και στην Ελλάδα? Υπάρχει ήδη άνοδος της ακροδεξιάς. Υπάρχει μια μεγάλη συντηρητική στροφή. Και το βλέπουμε αυτό διότι θέματα δικαιωμάτων, θέματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη, θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, δυστυχώς πολλές φορές μπαίνουν σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Δηλαδή, μυθριδατίζεται μια κοινωνία στο να δείχνει μεγάλη ανοχή στην καταπάτηση πραγμάτων τα οποία πριν κάποιες δεκαετίες τα θεωρούσαμε κυρίαρχα. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί στο μέλλον, εάν βρεθεί ένας ακροδεξιός λαϊκιστής με το ταλέντο της Μελόνι, να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη χώρα μας. Εδώ είδα στην τελευταία δημοσκόπηση του ΟΠΕΝ. 2,1 λέει ο Έλληνας. Θα πάνε διάλειμμα. Θα πάνε διάλειμμα και μετά τα συζητήσουμε. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Τι θες να δώσουμε και αμάξι? Όχι, πάμε σε διάλειμμα. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, εδώ συζητούμε. Είχαμε μπει λίγο στα δικά μας, μέσω μελών και ευρωπαϊκών κτλ. Φτάσαμε και στα δικά μας υποκλοπές. Υποκλοπή. Μάλλον όχι υποκλοπή, υποκλοπές. Ο Κουκάκης είναι και... Ο Κουκάκης και άλλος δημοσιογράφος είναι. Και παλιότερα, αλλά ναι. Υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ, δείξτε του τον πίνακ, το ξέρει. Έτσι, για να μας τοποθετηθεί λίγο ο πρόεδρος. Ότι είναι πολύ χαμηλά στη δημοσκόπηση που κάναμε, έγινε πρόσφατα. Και στις άλλες, αλλά σε εμάς είναι υπερβολικά. Άλλες, ναι. Είναι 2,8 το ενδιαφέρον του κόσμου για τις υποκλοπές. Ηθικά προφανώς. Έτσι, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Και σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Καταγράφεται ως έννοια του κόσμου. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν γίνεται βάση των δημοσκοπήσεων. Και εγώ δεν περιμένω από κανέναν άλλο παρά μόνο από τη δικαιοσύνη. Διότι η Νέα Δημοκρατία και εκεί εργαλειοποιεί. Έχει βάλει αυτές τις δημοσκοπήσεις να είναι πρώτο κάδρο. Αλλά όταν έλεγε μην ακούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα στην υπόθεση Λιγνάδη που λέει ο κόσμος βάλει τον στη φυλακή, διότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να δικάζει έτσι, τώρα χρησιμοποιεί την άποψη της κοινής νόμης για να πει ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει καμία αξία. Οπότε αφήστε τη δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της. Εγώ προσπαθώ. Έκανα ό,τι έπρεπε σε επίπεδο δικαιοσύνης. Θα πάω και στην Εξεταστική Επιτροπή και θα πω την άποψή μου. Μου κάνει εντύπωση ότι με το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλούν, δηλαδή το μόνο πολιτικό που καλεί η Επιτροπή Εξεταστική, είμαι εγώ και όχι αυτοί που έχουν εμπλακεί και μάλιστα έχουν παραιτηθεί κιόλας από τη θέση τους για αυτό το σκάνδαλο. Και θέλω να σας πω ότι. Αυτό είναι αξιοπερίεργο. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο αυτό είναι, κύριε Καμπουράκη. Τότε λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι 10 χρόνια φυλάκιση για όποιον σπάσει το απόρριτο, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τον κύριο Δεμήρη και τον κύριο Κοντολέων, αλλά δεν ισχύει για τον κύριο Ρουμπάτη που πήγε, ενώ ήταν διοικητή ΣΕΙΠ και τα είπε όλα. Γι' αυτό δεν υπήρχε απόρριτο. Είναι απόρριτο, αλλά κάρτα φορά μόνο την υπόθεσή μου. Και για να τελειώνει και αυτή η ιστορία περί ενημέρωσης, θέλω να σας πω επίσημα από την εκπομπή σας ότι εγώ έκανα αίτηση ενημέρωσης. Πού την κάνατε? Στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ. Ναι. Και μου απάντησε επισήμως, έχω την απάντηση, ότι βάσει του νόμου της Νέας Δημοκρατίας του 2021. Δεν μπορεί να με ενημερώσει για το φάκελο. Και μάλιστα ρωτήσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή και τον σημερινό διοικητή ΣΕΙΠ και λέει είναι νόμιμο για το κόπο πολλά στρέλια της Δημοκρατίας. Και πρέπει να ντρέπονται διότι θέλουν να με κάνουν να παρανομήσω ότι δεν τους ενδιαφέρει ο νόμος. Δεν τους ενδιαφέρει το κράτος δικαίου. Και είπε ο ίδιος ο διοικητής, του λένε είναι νόμιμο. Λέει είναι καινοτομία. Και τι θα του πείτε, δεν ξέρω, λέει, θα δούμε. Λέει αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί τα κάνω? Διότι δεν θέλουν να υπάρχει μια επίσημη νόμιμη ενημέρωση, διότι η νόμιμη ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και στοιχείο μιας δίκης στην οποία. Τώρα, εγώ θα το ρωτήσω. Ναι. Παρά τα αυτά, διότι ο μέσος άνθρωπος που δεν ξέρει τα πολύ νομικά και τα νόμιμα και τα πάντα. Σου λέει ρε, παιδί μου, μπορεί να είναι νόμιμο, να είναι παράνομο, να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Πήγαινε, σου λέει, Ανδρουλάκη, να σου πούνε, να βγεις να μας πει, να μάθουμε κι εμείς. Ναι. Σας απαντάω. Ναι. Έκανα λοιπόν την αίτηση αυτή. Και είπε η ΑΔΑΕ όχι. Και είπε η ΑΔΑΕ ότι βάσει του νόμου του 2021 της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να με ενημερώσει. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί συνεχίζει αυτό το ψεύτικο αφήγημα στις τηλεοράσεις και μάλιστα ακόμη και ο διοικητής της ΕΥΠ τον ρωτάνε. Είναι νόμιμο και λέει είναι καινοτομία. Λέει τι θέλουνε. Να πούνε κάτι το οποίο εγώ δεν θα μπορώ να αξιοποιήσω νομικά. Δηλαδή, ακούστε κύριε Καμπουράκη, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα να πάμε και σε άλλα θέματα. Ναι. Γιατί έγινε αυτή η παρακολούθηση? Αυτή η παρακολούθηση έγινε για λόγους εσωτερικούς. Θέλανε να ακούνε και να μου στείλουν το Predator κατά τη διάρκεια των νοσοκομματικών εκλογών. Ναι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι
ξεκινάει 15 του Σεπτέμβρη και λύγει μόλις εκλέγουμε πρόεδρο. Και μάλιστα με το εξής φοβερό στοιχείο. Ενώ λύγει ενδιαμέσως, διότι είναι δίμηνες οι παρακολουθήσεις, δίνουν παράταση όχι άλλους δύο μήνες ή τι λίγο, μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Δηλαδή, η παρακολούθησή μου είναι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο και την εκλογή μου. Και έχουν θράσος και συνεχίζουν. Δηλαδή, τι πιο απτό στοιχείο. Θέλαν να επηρεάσουν και τις εκλογές, κύριε Ανδρουλέκη. Θέλαν ένα κόμμα σε ομοιρία. Και φαίνεται από την επίθεση που κάνει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε αυτή η νοσηρή υπόθεση, κάνει συντονισμένο πόλεμο παραπληροφόρησης στο ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας δώσω ένα απλό στοιχείο. Εμείς προσπαθούμε και λέμε, ξέρετε κάτι, όλα στο φως. Εξεταστική Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Εξεταστική Επιτροπή. Να πέσει άπλετο φως, να δούμε τι είναι αυτές οι εταιρείες. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία που αγοράσει 5.000 ευρώ μέσα σε 3 χρόνια να κάνει συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε, δεν είναι προσωπικό θέμα. Είναι θέμα διαφθοράς, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα διαφάνειας. Τι δείχνει αυτή η υπόθεση. Ότι κάποιοι δεν σέβονται τους θεσμούς. Και κάποιος που δεν σέβεται τους θεσμούς κυβερνά με έναν τρόπο που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Θεωρείτε ότι το χρησιμοποιείς η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο λογισμικό. Η ΕΕΠ, μάλλον, να το πω έτσι. Ή δεν ξέρω ποιος. Ημερομηνίες. Πόσες διαβολικές συμπτώσεις. Πόσες διαβολική σύμπτωση ότι καταστρέφεται το αρχείο μου τη μέρα που πάνε οι δικηγόροι μου στην ΑΔΕ. Διαβολική σύμπτωση ότι το Predator είναι ακριβώς με την ΕΕΠ. Διαβολική σύμπτωση ότι τελειώνει και αρχίζει και τελειώνει η παρακολούθηση όταν είμαι υποψήφιος και εκλέγουμε πρώτος. Ακούστε, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πάτε στο Ευρωπαϊκό. Προφανώς θα τα κάνω. Ακούστε, θα τα κάνω όλα αυτά και θα τα κάνω γιατί, σας το ξαναλέω, δεν είναι προσωπικό θέμα. Είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης. Εγώ δεν δέχομαι να έχω μια κυβέρνηση που παίζει με τους θεσμούς, παίζει με τα fake news, προσπαθεί συνεχώς να δημιουργήσει μια εντύπωση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, που αιωρείται νομικά, δεν έχει καμία, είναι αντισυνταγματική. Ξέρετε τι μου απάντησε η ΑΔΕ. Αν βγει αντισυνταγματικός ο νόμος του 21, που είναι ένα πιθανό σενάριο, τότε θα μου πούνε, διότι πολλοί λένε ότι είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος. Θα προσφύγετε στο Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την άρνηση της ΑΔΕ τώρα. Θα κάνω ό,τι πρέπει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας νόμος που μπορούν να παρακολουθούν την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών και να μάθει ποτέ το λόγο κανείς. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο νόμος. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, η φάση του αφηγήματος δεν έχει να δω. Ερώτηση. Πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης συνεπώς ο οποίος θα λέει ότι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν τον παρακολουθούμε. Ή δεν παρακολουθούμε, δεν έχει δυνατότητα η ΕΕΠ να κάνει για λόγους εθνικού συμφέροντος ενδεχομένως, η εθνική ασφαλείας, δεν μπορεί να από υπουργό και πάνω. Προσέξτε. Λέω. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επειδή πολλά λέγονται, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ας κάνουμε ό,τι κάνουν τα κανονικά ευρωπαϊκά κράτη και δεν έχουν ούτε αυτή τη διαφθορά, ούτε αυτή την καταπάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή. Υπάρχουν νόμοι. Και στην Ισπανία και τα Ευρώπα, ναι. Δεν έγινε το ίδιο, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Και θέλω να σας πω και κάτι, επειδή το ακούω και αυτό, ναι. Πούμε, το χρησιμοποιούν κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκρίνουν εμένα τώρα με, τους αυτονομιστές Καταλανούς για να καταλάβω. Εκτός αν έχουν πληροφόρηση, πάνε να αυτονομήσουν την Κρήτη. Όχι, δεν εδώ μιλάμε για απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα ειδικό πρόβλημα. Υπάρχουν νόμοι πανευρωπαϊκά που έχουν check and balance, δηλαδή αντίβαρα. Αντίβαρα. Τα οποία. Την ΑΔΕ, ναι. Θέλω να σου πω κάτι για να την κλείσουμε την υπόθεση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ιδρύσει αυτή την ανεξάρτητη αρχή και αυτή η ανεξάρτητη αρχή δεν είχε στο τιμόνι της ένα δικαστή που από ό,τι φαίνεται είναι ακλόνητος με κύρος και αξιοπιστία, δεν θα μαθαίναμε ποτέ ότι με παρακολουθούσε η ΑΔΕ. Σωστό είναι. Χωρίς αλλά επιθέσεις. Ισχυρές ανεξάρτητες αρχές, θεσμικά αντίβαρα, σε οποιαδήποτε προσπάθηση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις ανεξάρτητες αρχές πάντως, αυτοί που σας υποστηρίζουν κάνουν επιθέσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως δεν τους γούσταρει και πολύ. Μα θέλω να σου πω, μα δεν καταλάβατε, ναι. Κύριε Καμπουράκη, ναι. Εγώ, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, που τι λέει. Τώρα λέει θα τα βρούνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποια είναι η αξιακή στάση της παράταξής μας. Αυτά που λέγαμε πιτσίπρα καμένου για τις ανεξάρτητες αρχές, για τη δικαιοσύνη, για τα θέματα διαφάνειας, τα ίδια λέμε και σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Ναι. Και όταν κατήγγειλε τα φαινόμενα αυτά τότε, τώρα αξιοποιεί τις ίδιες στρατηγικές με τον κύριο Τσίπρα. Και ποια είναι η απάντηση. Αφού αυτοί παρακολουθούσαν τότε τον υπουργό τους, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον Ευρωβουλευτή. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά ευρωπαϊκής χώρας. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε αξιακά και καταδικάζουμε και αντιμετωπίζουμε όλα τα φαινόμενα, είτε προέκυψαν από τη μια εποχή Τσίπρα Καμένου, είτε από τη σημερινή. Αλέκος Παπαδόπουλος.
κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Να πούμε όμως τι λέει και η υπόλοιπη συνέντευξη του Αλέκου Παπαδόπουλου. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος τι λέει, ότι προφανώς και πολιτικά πρόσωπα, αν υπάρχει κάποια στοιχειοθέτηση πραγματική και όχι σε κομματικές εκλογές ή άλλα πράγματα, ίσως να πρέπει να παρακολουθούνται. Το ακούω. Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη που πολύ πιθανό να είναι και πραγματικότητα. Αλλά αυτό λέει μόνο σε έναν Αλέκου Παπαδόπουλο. Καταδικάζει απόλυτα, γιατί καταλαβαίνει και ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ότι η παρακολούθηση αυτή είναι αστεία όλα αυτά που ακούγονται και είναι για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Εσείς λοιπόν λέτε, για να δηλαδή, το συνοψίσω. Και αυτό, ακόμη και αυτή η συνέντευξη, κύριε Στάθη, δεν βγήκε στο δημόσιο διάλογο ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος καταδικάζει την παρακολούθηση που με έγινε. Το καταδικάζει. Πήραν ένα κομμάτι και έκρυψαν όλο το υπόλοιπο. Εδώ έχει στηθεί μια μηντιακή ηγεμονία υπεράσπιση του κύριου Μητσοτάκη, η οποία σας λέω κάνει κακό στη χώρα. Για να το συνοψίσουμε. Ναι, ακόμα και στις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι δεν έχουν. Λέω, αν έχεις ένα βουλευτή ο οποίος εμπλέκεται με ποινικά αδικήματα ή εμπλέκεται με κάτι που αφορά το εθνικό συμφέρον, προφανέστατα πρέπει να υπερασπίζει τη χώρα, να έχουμε μια διαδικασία υπεράσπισης των συμφερόντων μας. Αλλά με check and balance, με αντίβαρα. Όχι επειδή μαζευτήκανε δύο, δώσανε μία εντολή και βάλανε μία υπογραφή. Αυτά δεν είναι. Και αυτά που λένε τώρα ότι θα αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο, ας αλλάξει το νόμο. Ας αλλάξει το νόμο του 21, το δικό του νόμο Νέα Δημοκρατία. Θα τα αλλάξει και αυτό λένε. Είναι στο, έτσι να, λέγεται ότι είναι στο τραπέζι. Λοιπόν, για να το προχωρήσουμε τώρα λίγο παραπέρα. Ναι. Όλη αυτή η ιστορία κανονικά εσάς πίστευα εγώ ότι θα σας δώσει όθηση. Δημοσκοπική, κοινωνική, πολιτική κτλ. Τη δίνει. Όχι ότι το κινείται για αυτό το λόγο, αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Ακούστε. Εδώ πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Περνά μια τεράστια περιπέτεια. Ένταση με την Τουρκία, ενεργειακή κρίση, πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς προφανέστατα τι λέμε. Δεν αντικρούεται η προσπάθεια εξιχνίας αυτής της υπόθεσης με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Νέα Δημοκρατία σου λέει, ή θα συζητάμε τώρα, ή θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε τίποτα. Εμείς προσπαθούμε σε όλα τα μέτωπα να έχουμε μια στάση ευθύνης. Και θέλω να σου πω κάτι. Ακόμα την Δημοκρατία δεν έχουν θέσεις. Δεν έχουν θέσεις. Κάνουν λέει μονοθεματική αντιπολίτευση. Ναι. Ακούστε λίγο. Πάμε λοιπόν, δεν έχουμε θέσεις. Τώρα και ένα χρόνο μπορούμε αυτά να στα δείξουν επίσημα στοιχεία, τα οποία τα έχω ανακοινώσει. Μιλώ για κοινωνική κατοικία και για τη ραγδαία αύξηση πρώτη σε κόστος ενοικίων στην Ευρώπη σχέση με το εισόδημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τίποτα. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, 10 μήνες μετά που κατέθεσα το επίσημο πρόγραμμα, να πει κάτι το οποίο είναι και λάθος αυτό που λέει. Διότι κάνει real estate. Δεν δίνει επί τους ουσίας κοινωνική κατοικία με φορολογικά κίνητρα, με μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με θεσμικό πλαίσιο. Άρα, πώς δεν έχουμε θέση αφού ακολουθεί 10 μήνες μετά. Πάμε στα ενεργειακά. Το πρώτο πράγμα που είπαμε. Πλαφόν στη λιανική. Τι πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής, λέει η κυβέρνηση. Χαμηλά λέει, είμαστε στην τιμολόγηση του ρεύματος. Ναι. Είμαστε από τις υψηλότερες χώρες στη χοντρική και πρώτοι στη λιανική. Γιατί πέφτει η τιμή της λιανικής, ενώ είμαστε πρώτοι στη λιανική, από τις επιδοτήσεις. Και τι είναι, παρακαλώ, οι επιδοτήσεις. Λεφτά την τσέπη του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Γεωργιάδη. Οι φόροι του ελληνικού λαού είναι. Αν από την αρχή έκανε πλαφόν στη λιανική που λέγαμε εμείς, τι θα είχαμε. Μία ισόρροπη κατανομή του βάρους της περιπέτειας μεταξύ του καταναλωτή, του κράτους που είναι επιδοτήσεις οι φόροι μας, αλλά και του μεγάλου παραγωγού. Η μεγάλη παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα έχουν πληρώσει τα ελάχιστα. Έχουν κερδοσκοπήσει τα μέγιστα και τους αφήνει στο απειρόβλητο. Και ακόμη και η φορολόγηση. Εντάξει, λέει ότι τους φορολογώ. 90% λέει τους φορολογώ. 90% πού, τα πραγματικά υπερκέρδη. Τα κρύβει, θεωρείτε. Μα αν δείτε τι στοιχεία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα 190 δις και κάνετε μία απλή μέθοδο των τριών βάσει του ΑΕΠ τη χώρα, θα καταλάβετε τι γίνεται. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι τα πραγματικά υπερκέρδη. Μισό λεπτό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκανε μέσα να δουν τα λογιστικά βιβλία τώρα. Δείτε τους ισολογισμούς και θα καταλάβετε. Ναι. Ο λαός μας πληρώνει είτε μέσω της τσέπης τους, είτε μέσω των επιδοτήσεων, άρα των φόρων του, από τα μεγαλύτερα ποσοστά. Είμαστε πρώτοι στη λιανική και πέφτει το κόστος, διότι δίνουμε τεράστιες επιδοτήσεις που είναι πάλι δικά μας λεφτά. Από τη μία τσέπη φεύγουν, από την άλλη. Άρα εδώ εμείς έχουμε καταθέσει. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι από τα επικέρδη το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων τα οποία διότι για επιδοτήσεις είναι από το Ταμείο Πράσινης Μετάβασης. Ναι. Ας κάνετε μία δημοσιογραφική έρευνα και δείτε ακριβώς αυτό που σας λέω. Η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα έχουν κερδίσει πάρα πολλά συγκριτικά μέσα και η ΔΕΗ. Πρώτη από όλους η ΔΕΗ. Ερώτηση. Έτσι.
Ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να ξαναγίνει δημόσια η ΔΕΗ. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ? Η ΔΕΗ, λέει το 34 να γίνει 51, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι θα μπορούσε και με το 34. Γιατί να πούμε ότι την αλήθεια στο λαό. Το 34 είναι 100 τώρα για να καταλάβει. Το 34% είναι ιδιοκτησία. Ναι. Όλοι οι άλλοι έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Και με το 34%, αν υπήρχε πολιτική βούληση, μπορούσε να γίνει δουλειά που χρειάζεται να γίνει. Γιατί έχει πλειοψηφία, λέτε. Βέβαια. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εδώ παίζουμε την κολοκυθιά. Ακόμη και με το 34%, αν είχαμε παραπάνω, καλύτερα. Και με το 34% όμως μπορούμε να πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν παίρνονται. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Θέλει να χάνει ψήφους η κυβέρνηση. Μα δεν χάνει ψήφους. Θα σου πω τι κάνει. Παίρνει το ΦΠΑ. Θα σου πω ότι είναι απλά τα πράγματα. Είναι δημοσιονομικός λαϊκισμός. Δεν πειράζει τα μεγάλα συμφέροντα. Ναι. Δεν πειράζει τη ΔΕΗ. Και φτάνει σε ένα σημείο και λέει: μα εγώ δίνω πάρα πολλές επιδοτήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ότι όπως στην εποχή Καραμαλή, μια μέρα ξυπνήσαμε και λέγαμε: μα θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Μα η Ελλάδα θα πάει στα μνημόνια πάλι. Μα η Ελλάδα θα φτάσει σε ένα σημείο δεινής κατάστασης τράπεζας. Και λέγανε: όχι, μην φοβάστε. Η οικονομία είναι θωρακισμένη. Τα ίδια ζούμε και τώρα. Τα ίδια ζούμε και τώρα. Το χρέος αυξάνει ραγδαία. Τα χρήματα αυτά είναι από το ΦΠΑ και τους φόρους μας. Λόγω των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση παίρνει πολλαπλάσια χρήματα από τα προϋπολογιζόμενα. Με αποτέλεσμα, έχει λίπος να ρίξει στην αγορά. Αυτό όμως δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται έτσι, αλλά στοχευμένα. Δείτε άλλο παράδειγμα. Ξεκινάει να δίνει τις επιδοτήσεις. Και λέω από την αρχή. Να. Επιδότηση στην εξοικονόμηση και επιδότηση όχι οριζόντια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που παίρνει 300 ευρώ το μήνα να παίρνει στην κιλοβατόρα όσα παίρνει ο ολιγάρχης. Αυτό γινόταν επί μήνες. Ο πλούσιος. Αλλά... βέβαια. Άρα λέτε να μην πάει με βάση την κατανάλωση, αλλά με βάση το εισόδημα. Μπορεί να πάει με πολλαπλά. Δηλαδή, μπορεί να είναι βάση της κατανάλωσης, βάση του εισοδήματος, βάση της εξοικονόμησης, να κάνει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, το οποίο να βοηθάει τον πιο αδύναμο. Αυτό που κάνει και εξοικονόμηση, που έχει μικρότερη κατανάλωση και που δεν έχει χρήματα. Τώρα πάνε να το κάνουν, αλλά και αυτό δεν γίνεται με όρους διαφανείς. Πάλι δεν έχει κλιμάκτη να απαιτεί. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, πρόεδρε. Εγώ τα λέω με βάση όλα κύριε αυτά. Καμπουράκη, ναι, θέλω να δείτε τι έγινε στη ΔΕΘ. Εγώ πήγα στη ΔΕΘ και είπα: προτείνω αυτά τα μέτρα. Πώς στάθηκε όρθιο τόσο εκεί, δεν καταλάβω. Προτείνουμε αυτά τα μέτρα και προτείνουμε και αυτή την αύξηση φόρων. Είναι λαϊκισμός να προτείνει αύξηση φόρων. Και πάει ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη και μοιράζανε από το ελικόπτερο λεφτά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Εγώ δεν θέλω αύριο μεθαύριο, μετά από 2 χρόνια, να έρθει οποιοδήποτε να μου πει: τότε θυμάσαι τι έλεγες? Που μοίραζες λεφτά, μείωνες τους συντελεστές, αύξησες επιδοτήσεις και η χώρα μας έφτασε το χρέος εδώ και ξαναπάμε στα ίδια. Όχι, άρα δεν το θέλω να αυξηθούν φόροι. Ο δημοσιονομικός, ο δημοσιονομικός λαϊκισμός, Μητσοτάκη και Τσίπρα, είναι επικίνδυνος για τη σταθερότητα της. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Πάμε τώρα στους φόρους. Τι φοβάσαι, πάμε για μνημόνια δηλαδή πάλι. Φοβάμαι ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας θα είναι δύσκολη. Ποιο είναι το σχέδιο Μητσοτάκη? Επειδή η Ιταλία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, να κρυφτούμε πίσω από το πρόβλημα της Ιταλίας για μέσα στο. Είναι και αυτό ένα σχέδιο, αλλά αυτό μακροπρόθεσμα είναι μη βιώσιμο. Δηλαδή μέχρι το 30 τα δάνεια τα έχουν οι θεσμοί. Μέχρι το 30 τι θα κάνουμε? Ενδιαφέρεται κανείς για τις επόμενες γενιές? Τα λέω αυτά γιατί. Είστε πάλι δημοσιογράφοι. Ναι. Αν κάποιοι επί Γιαννίτση ήταν με το Γιαννίτση και κάναμε τότε τη ρύθμιση, ναι. Η δικιά μου γενιά και οι επόμενες γενιές δεν θα είχαν τα προβλήματα που έχουν σήμερα. Άρα τώρα αυτό είναι αλήθεια. Οφείλω να λέω τα πράγματα όταν πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση τότε το κόψε. Τώρα για τους φόρους. Κύριε Πρόεδρε. Χώρα που πέρασε μνημόνιο. Χώρα που έχουν φύγει χιλιάδες παιδιά στο εξωτερικό. Να λέει ότι το 200.000 ευρώ αφορολόγητο στη μεταβίβαση. Το πάω 800.000 και φτάνει μέχρι 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, είναι αδικία και είναι απαράδεκτο και δημοσιονομικά και κοινωνικά. Εμείς είπαμε το 800 να πέσει στις 400.000, ώστε να αφορά πραγματικά τη μεσαία τάξη. Πόσοι μωρέ είναι πάνω από 400.000 που τη μεταβάζουν και χάζουν? Δηλαδή, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει η αυτή. Υπάρχει κατηγορία, την έχω ακούσει. Που λέει, παιδιά, το κάνανε μερικοί μεγάλο αυτό να τα δώσουν τα λεφτά τζάμπα στα παιδιά τους. Αλλά για το κράτος, για το ταμείο, δηλαδή, πώς είναι αυτό? Θέλω να σας πω το εξής. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ερώτησή σας, γιατί από 400.000 να φτάνει, γιατί το 800 επί 6 φτάνει το 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Θέλω να μου πείτε, ποια ελληνική οικογένεια, ποια μεσαία, αδύναμη, ευάλωτη, πιο ευάλωτο νοικοκυριό και ποια μεσαία οικογένεια έχει τη δυνατότητα να δώσει από 800 μέχρι 4,2 ή από 400 και πάνω? Ποιον αφορά αυτό το μέτρο?
Ποιον κοινωνικά. Τώρα πάμε δημοσιονομικά. Πόσο είναι αυτό το μέτρο. Είναι πολλά τα χρήματα. Και θα δείτε, επειδή εάν δεν αφορά πολλούς, δεν είναι πολλά τα χρήματα. Αφορά πολύ πλουσίους, οι οποίοι. Αν πεις ότι είναι ρουσφέτια πολύ πλούσιους, θα το δεχτώ. Όταν κάνουν πολλές μεταβάσεις, είναι ένα μεγάλο ποσό. Γιατί τα χρήματα αυτά να τα φερούμε από τις πιο αδύναμες γενιές, και να σου πει κάτι άλλο. Λέμε δεν έχουμε λεφτά, λέει, αλλά τη λεφτουδιά τη θυμούνται όταν είναι να δώσουν στους συμμετέρους. Εσύ, καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία. Χθες ήμουνα στη Σέριφο και συζητούσα με όλη την τοπική κοινωνία. Όποιος με σταματούσε, μου έλεγε την κατάσταση που υπάρχει στη Σύρο, τις αδυναμίες που έχουν στη μεταφορά. Στην Κέρκυρα το καλοκαίρι, τα νησιά μας, η ελληνική περιφέρεια, καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Είμαστε τρίτοι σε δαπάνες, ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία πανευρωπαϊκά. Μας περάει μόνο οι Λιθουανοί και οι Βούλγαροι. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, 4% τα μισά είναι για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, 2% για την υγεία. 11% βάλανε Ιταλοί, 7,5% Πορτογάλοι. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να χτίσουμε ένα νέο ΕΣΥ. Και ξέρετε γιατί. Αυτό θέλω να το ακούσετε, γιατί το πιστεύω εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Πού στηρίζετε το αφήγημα Μητσοτάκη? Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού έχει αποδεχτεί, για μένα λάθος, πρέπει να αγωνιστούμε να τα αλλάξουμε αυτό, ότι κανείς δεν θα φτιάξει κράτος. Ναι. Κανείς δεν θα φτιάξει σοβαρή δημόσια παιδεία, κανείς δεν θα φτιάξει δημόσια υγεία. Και λένε αφού κανείς δεν θα το φτιάξει, τουλάχιστον να έχω ένα κονσένσους με τους κυβερνητικούς χαμηλής φορολόγησης. Αυτό που οδηγεί τη χώρα. Οδηγεί τη χώρα δημοσιονομικά σε αστάθεια και το κοινωνικό κράτος με τις κρίσιμες υπηρεσίες κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης και πολλών ευκαιριών για τους Έλληνες να καταραίει καθημερινά η παιδεία μας. Αν λοιπόν εκεί δεν υπάρξει ένα σχέδιο ανασύστασης, και αυτό εμείς προσπαθούμε όσο θα γίνει μέσα πρόεδρε. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω στοχευμένων δαπανών. Λέει, έχω και δεν μπορεί σήμερα να λείπουν οι ειδικότητες από το ΕΣΥ, όχι σήμερα. Μα η πανδημία έχει περάσει, από το 20 είναι η πανδημία. Περάσανε χρόνια. Λείπουν οι ειδικότητες από το ΕΣΥ. Αναβάλλονται χειρουργία, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Και τώρα και τρία χρόνια δεν έχουν πάρθει πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξουν αυτά τα μου μεγάλα κάνει συστήματα. Εντύπωση που μιλάτε για αύξηση φόρων όμως. Μα δεν σας λέω, προσέξτε, δεν μιλώ γενικά. Μιλώ κλιμακωτά. Εγώ μιλώ για μια φορολόγηση. Θα φορολογήσετε το εισόδημα από πού και πάνω, παραδείγματος χάρη. Να πάμε στο εξής. Ο ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος. Τι προτείνουμε? Προτείνουμε ο ΦΠΑ να συνδεθεί με τα έσοδα. Δηλαδή, να βάλουμε στόχους διετίας και όταν αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται, να πέφτει ανά δύο χρόνια δύο μονάδες ο ΦΠΑ. Άρα, με μετρήσιμους όρους, να ανατρέψουμε τις σημερινές φορολογικές αδικίες. Δεύτερον, οι συντελεστές να είναι περισσότερο κλιμακωτοί, ώστε να έχουμε τα αναγκαία έσοδα να κάνουμε στοχευμένη στήριξη. Δεν μιλώ πελατειακά. Μιλώ τους δύο κύριους πυλώνες του κοινωνικού κράτους, υγεία και παιδεία. Δεν μπορεί σήμερα τα παιδιά μας να μην νιώθουν ότι σε ένα δημόσιο σχολείο μπορεί να μάθουν καλά τις ξένες γλώσσες τους, όταν μειώσουν τα φροντιστήρια. Αλλιώς, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό? Δηλαδή, λένε όλοι, το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και οι Τούρκοι αυξάνονται και εμείς μειωνόμαστε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό? Να ρωτήσω, λοιπόν, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Χωρίς χαμηλό κόστος να μεγαλώνεις μια μεγάλη τώρα, οικογένεια. Τώρα, αυτή η εικόνα που δείχνεις δεν έχετε σε αντίθεση με το 7,0% ανάπτυξη οικονομική που έβγαλε, ας πούμε, το τρίμηνο το προηγούμενο? Θα σας πω. Και την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Η ελληνική οικονομία, όπως και όλες τις ευρωπαϊκές, εμείς ακόμη περισσότερο, ήταν ένα συμπιεσμένο ελαττήριο. Αυτό το ελαττήριο αυξάνει γιατί καταρχάς άνοιξε η αγορά, αλλά για ένα δεύτερο λόγο. Κάναμε τεράστια δημοσιονομική επέκταση, κύριε Καμπουράκη. Κάναμε από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Δηλαδή, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι κακό ποιοτικό το ΑΕΠ, δηλαδή η αύξηση της ανάπτυξης ποιοτικά, δεν ανοίγει πολλές καλές θέσεις δουλειάς. Ναι. Είναι σε real estate, είναι σε τομείς της οικονομίας που μακροπρόθεσμα δεν είναι τόσο ανταγωνιστική. Προσέξτε, γιατί έγινε? Όταν δίνεις 50 δισεκατομμύρια δημοσιονομική επέκταση, λέει, τι περιμένανε κάποιοι να γίνει? Τι περιμέναν να γίνει? Είναι 50 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα χρήματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι. Το γύρο της πανδημίας τώρα λέτε. Ναι. Αυτά τα χρήματα τώρα συσσωρεύονται σιγά-σιγά. Γίνανε καταθέσεις, πέσανε στην αγορά κάποια άλλα. Ναι. Δηλαδή, η δημοσιονομική επέκταση είναι δυσανάλογη του αποτελέσματος. Η κυβέρνηση τι κάνει? Λέει, δείτε το 7,5. Ναι, αλλά δεν λέει δείτε και το 50 δις. Που είναι πρόεδρε, το νούμερο. Ακούγοντάς σας, ακούω πράγματα τα οποία έχω ακούσει και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια σημεία. Για το πλαφόν και σε άλλα σημεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ποτέ πλαφόν στη Λιανική. Είπε πλαφόν στη Χονδρική. Και θέλω να τα λέμε αυτά, διότι έχει τεράστια ευθύνη ο κ. Τσίπρας για το που φτάσαμε. Ξέρετε γιατί? Είπε πάμε σε απολιγνητοποίηση. Γιατί αυτό θα το παίξει πράσινος πρωθυπουργός όπως και ο Μητσοτάκης. Και αντί να κάνουν υποδομές δικτύου για να έχουμε υψηλή διασυνδεσιμότητα σε φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ. Αντί να κάνουν στρατηγική
αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάνουν την απολιγνητοποίηση εξάρτηση από το φυσικό, από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η χώρα μας περνάει την περιπέτεια αυτή και είναι πρώτη στο κόστος στη λιανική, διότι έχει πια τεράστια εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Το είχαμε αυτό, κύριε Στάθη, είστε έμπειρος στα οικονομικά. Η χώρα είχε τέτοια εξάρτηση. Γιατί να μην αποκτήσει. Γιατί έπρεπε από το 2014 να πούμε πόσο θέλει το δίκτυό μας, 1-2 δισεκατομμύρια, να τα δώσουμε να πάμε στρατηγικά στο μοντέλο της Ιβηρικής. Ποιο είναι το μοντέλο της Ιβηρικής, γι' αυτό πήρανε και αυτοί πλανχόν στη Χονδρική νωρίς. Έχουν 40 με 50% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και πολύ μικρή εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Εμείς ενώ δεν είχαμε καμία εξάρτηση στο φυσικό αέριο, έρθει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, λένε στο πολυγνήτης, εγώ λέω ότι ήταν και ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά το κάνουν με δύο τρόπο, βίαιο, φέροντας ένα άλλο ρηκτό καύσιμο και κάνοντας το μόνιμο μεταβατικό. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν, πρόεδρε. Και αυτό είναι προϊόν διαπλοκής. Με ισχυρά λόμπι του φυσικού αερίου, τα οποία κερδοσκοπούν εις βάρος του λαού μας. Διαπλοκής. Βέβαια, θέλω να σου πω το εξής. Γιατί δεν φτιάξαμε δίκτυο? Διότι αν φτιάχναμε δίκτυο, θα είχαμε εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες σε αγρότες κτηνοτρόφους και οι άνθρωποι αυτοί σήμερα που είναι με τον πιστόλι στον πρόταφο οικονομικά θα λέγανε δεν με ενδιαφέρει η οικονομική κρίση, εγώ καταναλώνω το παρέμβαση παράγω. Αν είχαμε 100.000 νοικοκυριά στο λεκανοπέδιο όπως έχουν στη Γερμανία με φωτοβολταϊκά συστέγες, όπως λέω τώρα και χρόνια, θα έλεγε ο φτωχός Έλληνας. Εγώ περνάμε δύσκολα, αυξηθήκαν οι τιμές των προϊόντων, των φόρων, ναι, αλλά έχω το ρεύμα μου. Ωραία. Σε χαμηλό κόστος. Πρόεδρε, τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Πρώτα πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Κύριε Καμπουράκη, θέλω να μου πείτε. Ένα ευρωπαϊκό κόμμα, αν μου πείτε είναι αυτό, ναι, θα πω έχετε δίκιο. Που βγαίνει πριν τις εκλογές και λέει ψηφίστε με για να κάνω αυτό. Λέει να συνεργαστώ με κάποιον. Τι λένε, ψηφίστε με για να κάνω αυτό για τη χώρα. Ψηφίστε με να κάνω αυτό στα εθνικά θέματα. Ψηφίστε με να κάνω αυτό στην οικονομία. Εγώ δεν έχω ξανακούσει κανένα ευρωπαϊκό κόμμα να λέει ψηφίστε με για να συνεργαστώ με τον ένα με τον δίνα. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι θέμα τακτικισμού. Είναι δημοκρατική ευαισθησία. Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να ξέρει και ο άλλο παιδί μου που ψηφίζει Ανδρουλάκη τι θα κάνει μετά. Ψηφίζοντα Πασόκ, βγαίνει Πασόκ. Πριν δύο μήνε, και να κλείσουμε με αυτό, για δείτε ότι Τσίπρα Μητσοτάκη έχουν μια στρατηγική να διαλύσουν το Πασόκ θέλουν. Ναι. Η στρατηγική του Τσίπρα με τον Μητσοτάκη είναι μια να διαλύσουν το Πασόκ και να μοιράσουν τα ημάτια του. Και με ποιον θα συγκυβερνήσουν, κύριε Πρόεδρε? Ακούστε με ένα λεπτό. Με κάποιον πρέπει να κυβερνήσουν, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυναμία. Έχουν τα πλάνα τους. Όπως ο ένας κυβέρνησε με τον Καμένο, ο άλλος έχει το άλλο του πλάνο. Το έχει απορρίψει. Καλά, εντάξει. Αυτή τη στιγμή. Καλά. Πριν το 2015 είχε πει ο Τσίπρας ότι θα πάει με τον Καμένο. Ήταν περίπου γνωστό. Πρόεδρε, εγώ ακούω για ποτάμια. Ακούστε, δεν είχε υποθεί ποτέ δημοσίως. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πρακτικά. Γιατί λοιπόν θέλω να διαλυθεί το Πασόκ, διότι πολύ απλά ο χώρος ο δικός μας είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει εισρωές και από τα δύο κόμματα. Είναι το κόμμα της κεντροαριστεράς που μπορεί τον ψηφοφόρο που αποδοκιμάζει την επιλογή Τσίπρα και Νέας Δημοκρατίας, λέει Τσίπρα και Μητσοτάκη, να ψηφίζει το Πασόκ. Έλεγε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας πριν δύο μήνες, πριν τις υποκλοπές. Ψηφίσαν Ανδρουλάκη, βγαίνει Μητσοτάκης. Βγαίνουν υποκλοπές που δεν τις οργάνωσα εγώ. Με το θύμα, γιατί εδώ θα τρελαθούμε στο τέλος. Στο τέλος η προπαγάνδα θα μας εμφανίσει ότι τους οργανώσαμε κιόλας. Ότι έχουμε σχέδιο. Προσέξτε. Βγαίνει υποκλοπές και σταματάει, το λέει ο Τσίπρας και το λέει ο Μητσοτάκης. Α, λέει ψηφίζει Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ψηφίζει, λέει Ανδρουλάκη και είναι Τσίπρας. Λοιπόν, και οι δύο θέλουν να τελειώσει το Πασόκ. Δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά ψηφίζει Ανδρουλάκη και είναι Πασόκ. Βγαίνει Πασόκ, μισό λεπτό. Σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη. Και όχι ανάπτυξη των χρεών. Αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση εκλογές, σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Open, το 49,2 θέλει συνεργασία δύο υπεριστέρων κομμάτων για την κυβέρνηση. Κύριε, σε αυτό το ενδεχόμενο, εγώ δεν θέλω να μου πείτε με ποιον θα πάτε. Όχι, θα σας πω. Γιατί το καταλαβαίνω από την περιγραφή που κάνετε. Αυτό. Σε επίπεδο κυβερνησιμότητας, προφανώς δεν θέλετε να είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, γιατί το Πασόκ δεν ήταν ποτέ κόμμα διαμαρτυρίας. Μα έχω πει πρώτη, λοιπόν, πρώτη κυριακή σταθερότητα. Άρα, γιατί το λέει και η κυρία Καϊλή, π.χ. Διαβάζω την κυρία Καϊλή, λέει πολιτική εχθρός όλων η πολιτική αστάθεια. Ακούστε, εχθρός όλων η πολιτική αστάθεια και εχθρός όλων είναι το πρόγραμμα των κομμάτων να είναι πρόγραμμα μόνο για τις καρέκλες και όχι πρόγραμμα για το λαό. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν τα ευρωπαϊκά κόμματα? Λένε, ψηφίζει ο λαός και μετά κάνουν προγραμματικές συμφωνίες. Εμείς θα θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Συμφωνούμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση, σε αυτή τη φορολόγηση,
σε αυτό το κοινωνικό κράτος. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα πλαίσιο συγκυβέρνησης παλιού τύπου. Ελάτε να μοιράσουμε υπουργεία. Εντάξει, εντάξει. Αυτό τελείωσε. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Άρα εδώ, γιατί τα ακούω από εσάς, συγγνώμη αν δεν το έχω ακούσει, το έχετε πει για πρώτη φορά, ότι υπάρχει ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας και συνεργασίας για την επόμενη μέρα. Παρακαλώ. Το έχω πει εξ αρχής και πριν εκλεγώ πρόεδρος. Ότι για μένα το ευρωπαϊκό παράδειγμα είναι το πρώτο. Εσείς λέτε ότι βγαίνει από την πρωτοκυριακή κυβέρνηση. Εξαρτηθεί από το ψήφισμα του λαού. Καλά, ναι, καλά. Εντάξει, εκλογές, μα θέλω να σου πω κάτι. Περιμένατε εσείς πριν από μερικούς μήνες αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα? Ούτε εγώ τα περίμενα. Περίμενα να έχω μια κυβέρνηση που να οργανώνεται από κάτω ένας παρακρατικός μηχανισμός και αντί να θέλει να τον αποκαλύψει. Να θέλει να τον συγκαλύψει. Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή ο Τσίπρας έχει αποκλείσει. Έχουμε μήνες μπροστά μας. Έχουμε μήνες μπροστά μας. Επειδή ο Τσίπρας είχε αποκλείσει την πιθανότητα να συμπράξει, αν είναι δεύτερος. Λέω. Αν είναι δεύτερος, έχει αποκλείσει την πιθανότητα. Κύριε Καμπουράκη, μπορεί να είστε εσείς δεύτεροι. Μπορεί να είστε πρώτοι. Ακούστε, θα σου πω κάτι. Και να κλείσουμε, ναι, γιατί. Εγώ δεν έχω καβαλήσει κανένα καλάμι και είμαι άνθρωπος που χειρίζω, πιστεύω, ρεαλιστικά και θεσμικά τα πράγματα. Θα ψηφίσω ο ελληνικός λαός και για αυτό το οποίο δεσμεύομαι και δημοσίως και πιστεύω θα κρυθούμε ένας άνθρωπος, θα κρυθούμε στην πορεία μας όλοι. Mm-hmm. Είναι ότι την επόμενη μέρα το πρωί, βάσει ό,τι έχω πει και ό,τι έχουμε πει ως κόμμα στο πρόγραμμα, θα μπουν οι προτεραιότητες στο τραπέζι. Το να έχει η Ελλάδα σταθερή κυβέρνηση βάσει της λαϊκής ετοιμιγωρίας και όχι βάσει αυτών των οποίων, και μιλώ για την εγχώρια ολιγαρχία, θέλουν να στηρίξουν τον ένα ή τον άλλο. Μάλιστα. Δεν μας αφορά αυτό το παιχνίδι. Ο λαός θα ψηφίσει και το πρόγραμμα θα κατευθύνει που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Καλημέρα. Τώρα είναι διάθεση. Αν είναι η διάθεσή τους είναι το να κάνουν μια διανομή εξουσίας, γιατί ψάχνουν ένα καμένο ή έναν Βελόπουλο. Μακριά από εμάς αυτά τα σενάρια. Σαφές. Ευχαριστούμε, κύριε Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οποία έγιναν εις βάρος μου πέρυσι το φθινόπωρο έγιναν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ενώπισαν εκλογών αυτών. Ψάχνουν κάποιοι στη χώρα μας νέο καμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο αυτό το κόμμα. Είναι ιστορικό, έχει βαθιά κοινωνική ρίζα και ό,τι και να κάνει θα είναι στο προσκήνιο και πάντα με προγραμματικούς όρους. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε. Διάλειμμα. Αυτά ήταν τα νέα στις διάφορες ιστοσελίδες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Γεωργαντή. Πώς είστε? Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Περάσατε το Σαββατοκύριακο? Περάσαμε εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Όλα καλά. Πήγαμε το Σάββατο για ένα ποτό. Ναι. Που γίνανε τρία μετά. Όχι. Καταρχάς δεν πίνω αλκοόλ εγώ. Μπράβο. Δεν πίνεις. Καλό είναι αυτό. Αλλά οκ, okay, οι φίλοι μου πίνουν και για μένα και για όλο το κανάλι. Καλά. Λοιπόν, και ήταν και ζευγάρια μέσα στην παρέα, τέλος πάντων. Έρχεται ένας σερβιτόρος και λέει, ξέρετε γιατί είναι φυσιολογικό να πατάει ο άνδρας τη σύζυγο τρεις φορές το χρόνο? Οι γυναίκες, από ό,τι καταλάβατε, εκνευριστήκαμε λίγο. Ένα, έτσι, εμείς οι γυναίκες, λογικό. Λοιπόν, και λέει, υπάρχει, λέει, το απόλυτο, το 100%. Λέμε όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμη και να βγούμε, λέμε 99% θα βγούμε. Δεν υπάρχει. Ωραία, λέει. Το 3 στο 365 μέρες σημαίνει ότι έχεις απατήσει 0,9. Άρα 99,1% είσαι πιστός. Άρα θεωρείσαι πιστός σε σύντροφό σου. Πολύ ωραία. Προοπτική, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ.
Δεν νομίζω θα περπατήσει. Φου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Δεν νομίζω ότι επέζησε, γιατί εγώ έφυγα. Οι φίλοι μου ήταν κνευρισμένοι. Δεν νομίζω ότι θα περπατήσει το σενάριο αυτό, αλλά τέλος πάντων το ακούω εγώ. Γιατί τώρα λέτε ότι οι άντρες στις γυναίκες, οι γυναίκες στους άντρες δεν. Εννοείται και εγώ. Α, εννοείται. Τότε γιατί εκνευρίστηκαν. Μόνο οι φίλες σου. Γιατί δεν εκνευρίστηκαν και οι άντρες παρέα. Γιατί ο Σερβιτόρος ήρθε και είπε για τους άντρες, δεν είπε για εμάς. Α, είπε για τους άντρες. Γιατί είμαστε αδικημένοι κοινωνικά, Δημήτρη. Δεν ξέρω τίποτα. Γι' αυτό. Εντάξει, και από τους δύο γίνεται. Δεν λοιπόν, είναι, για πάμε πέρα τώρα, διότι αυτές οι ιστορίες είναι παγίδες, δεν είναι ιστορίες. Ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο. Ναι. Στον αέρα λοιπόν, είναι να μην σου τύχει, πέρα από όσα έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες, έγινε και το αναπάντεχο. Όταν μια πτήση από το Άμστερνταμ ήταν να προσγειωθεί στο Ηράκλειο Κρήτη, την ώρα που βγάλανε να σερβίρουν τα φαγητά, ναι, εμφανίστηκαν δύο ρουραίοι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μέσα στο αεροπλάνο. Μέσα. Αεροπλάνο. Και τι έγινε, το σύστριγγλο. Το σώσε. Ναι. Δύο κιόλα ζευγάρι. Κυνηγούσαν, ήταν τα φαγητά έξω τώρα στο διάδρομο. Ναι. Κάποια εικόνα. Μετά να κυνηγάνε οι αεροσυνοδοί τα ποντίκια. Να έχουν πάθει πανικό, ορισμένοι που τα φοβούνται. Βέβαια. Να σηκώνονται όρθιοι. Πάνω στα καθίσματα τώρα, ξέρει. Τι λέει, καταλαβαίνει τι έχει να γίνει εκεί. Ποια ζώνη, ρε μεγάλε. Ζώνη, τι ζώνη, ρε φίλε. Τι πτήση πιάνει η εταιρεία, είδα. Εταιρεία στο αφήσουμε από το Άμστερνταμ στο. Στο Ηράκλειο. Καμιά γάτα είχε μέσα να κυνηγήσει τα ποντίκια, όχι. Τι γάτα τώρα, δηλαδή. Μετά έγινε ολόκληρη έρευνα για το πώς μπήκαν οι αρουραίοι μέσα στο. Εκεί ζούσανε. Εκεί ζούσανε. Μάλλον. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ πετάω και μπορεί να εμφανιστούν αρουραίοι μέσα. Τι να πάτε, δεν τρώει. Αρουραίοι δεν είναι ανθρωποφάγη. Δεν είναι ανθρωποφάγη. Είναι δύσκολο να είναι. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Ξυπνάμε πρωί-πρωί, ναι, παίρνουμε ένα χ μισθό μικρό, εντάξει. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ να λέμε, στο Δουβλίνο όμως, αυτός που τυλίγει σουβλάκια παίρνει 2.500 ευρώ. 2.500. Μάλιστα έγινε θέμα και στον κύριο Μάνεση, ο οποίος έβγαλε, τον βρήκε και τον έβγαλε τον σουβλατζή. Λέει, ναι, κοιτάξτε εδώ, ο βασικός μισθός είναι 1.600 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά... Και λέει, εσύ λέει, δίνεις σε αυτόν που τυλίγει 1.600 στο Δουβλίνο. Και λέει, ναι, και ψάχνουν μάλιστα να πάει κάποιος. Αν θέλετε, σας, ναι, κάνουν δωρεάν και το εισιτήριο. Είπε ο ίδιος, όποιος έρθει δωρεάν το εισιτήριο, θα πει και δωρεάν 15 μέρες διαμονή. Στέκομαι στο βασικό μισθό 1.600. Δεν το ξέρω αν είναι στο Δουβλίνο. Αν είναι ή όχι, πάρε τον κύριο Κατσίδα. Είναι, Ιρλανδία έχει ανάπτυξη οικονομική. 1.600 ευρώ βασικό μισθό. Ακριβώς. Πάρε τον τηλέφωνο. Να και του μάλιστα το πει. Ένα ενίκιο σε ένα διαμέρισμα είναι 800 ευρώ. Οπότε όποιο ενδιαφέρεται να πάει. Εντάξει, ναι, είναι, εντάξει. Και, είναι και ακριβά, πιο ακριβά εκεί. Μα 2.500 ευρώ θα πάρεις μισθό. Ναι. Και να κλείσουμε με κάτι πατατάκια. Εδώ θα την πείτε την είδηση. Πατατάκια. Εγώ θα την πω λίγο. Okay. Πατατάκια. Λοιπόν, είναι για ελεύθερους και τολμηρούς. Δηλαδή. Δηλαδή τώρα, τα πατατάκια βγαίνουν σε πολλές γεύσεις. Αλήθεια. Την ξέρεις την είδηση εσύ. Όχι. Όχι, δεν την ξέρω, αλήθεια. Λοιπόν, επειδή έγινε μια έρευνα τέλος πάντων. Ναι. Που έλεγε ότι εμείς, εγώ δηλαδή, η δική μου ηλικία, συνευρίσκεται ερωτικά τρεις φορές λιγότερο από τη δική σας γενιά. Εμείς ήμασταν. Από τη δική μας τότε, τότε. Ναι. Όταν ήμασταν στα νιάτα μας. Τώρα δεν ξέρω. Τότε. Ρε, καλά τότε, το κάνει. Τότε, ναι, τότε. Γι' αυτό σου λέω. Ότι αν, μην ανοίγεσαι. Αυτό το χάρι, μην ανοίγεσαι. Ναι, λοιπόν. Τι, ο πατατάκι, τι σχέση έχει. Δεν ξέρεις και τώρα τι γίνεται. Ναι. Έτσι λοιπόν, στη Λιθουανία λοιπόν. Οπότε τα πατατάκια έχουν μια γεύση. Κάπως... Πικάντικη, τι. Ναι, ναι. Δηλαδή, βοήθησε εσύ τώρα. Προκαλούν κάτι. Όχι, είναι η γεύση αυτή τώρα, σου θυμίζει...